Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, ξαδέρφια. Κυρίως καλημέρα και καλή εβδομάδα στα αδέρφια της μεσαίας τάξης. Και ακούγεται μια φωνή από το βάθος. Δεν υπάρχουμε, Ασλαμί. Είναι ο Λίμπερο της καρδιάς σου, είναι 107,4 μεγάκυκλοι των FM και φυσικά είναι η Τρόικα, το καλύτερο αντιλιακό και γρήγορο μαύρισμα και προστασία από τον ήλιο. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι σε όλους και σε όλους. Από τα επιφανή στελέχη της μεσαίας τάξης, ο Χρήστος Χιώσης είναι μαζί μας και κατανοεί και ο ίδιος ότι από αρχές του Οκτώβρη. Προσωποποίηση της μεσαίας τάξης. Ότι από αρχές του Οκτώβρη, ναι, εγώ τουλάχιστον ξεκινάω, ναι, να του ζητάω δανεικά. Oh. Σέβομαι τον Αύγουστο, σέβομαι τον Σεπτέμβριο, του δίνω χρονικό περιθώριο. Από αρχές Οκτώβρη θα του ζητάω δανεικά. Ζω για τη μέρα που ο Κιώσης έρχεται και θα λέει πάρτε ρε κουφάλι. Πάρτε ρε κουφάλι. Δεξιά-αριστερά. Κάστα των ηχοληπτών εδώ πέρα. Δεξιά-αριστερά, ρε σλαμά, φτωχό. Άντε ρε, φύγε βρε. Κατώτερη τάξη για τις κλωτσιές είσαι. Αν δεν είχε το Σκοπιανό, τι θα γινόταν. DJ Κίος έχει. Τι θα γινόταν, ρε κακομίρι. Κάνει εκλογές πριν το Μακεδονικό. Στο μέτωπο. Ναι. Λίγο Χρυσή Αυγή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Φεύγει ο Κωνσταντοπούλου, φεύγει ο Λαφαζάνη και 31% ο άλλος, ρε φίλε. Ποιος Ανδρέας, ρε. Η σκιά του Τσίπρα είναι ο Ανδρέας. Ήταν, είναι ο Ανδρέας. Είναι τώρα και που είναι. Ναι. Okay. Η σκιά του Τσίπρα. Θα δεις επόμενες εκλογές θα γίνει, φίλε. Άλλη μια φορά δυνατά είναι η σκιά του Αλέξη. Λοιπόν, αυτός είναι ο DJ Kios, λατρεμένος τεράστιος. Θα κάνει τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς σου. Χρήστο, μόνο την εισαγωγή βάλε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μόνο μισό λεπτό. Φτάνει. Εντάξει, φτάνει. Πάμε το χαλί μας τώρα κανονικά. Φτάνει το χαλί μας. Κανονικά σήμερα θα μπαίναμε έτσι. Ουσιαστικά έτσι θα μπούμε, αλλά είναι το κομμάτι, αυτό βρήκες έτσι. Γιατί ήταν λίγο, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μετά πάει λίγο διαφορετικό. Μέσα. Μπράβο. Βέρτιγκο, ναι. Στις Βέρτιγκο, ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα. Παναγιώτη Παπαδόπουλα, έλα, πριν σε παρουσιάσω επίσημα, πώς να το εκλάβουμε, μα την Παναγία, ορκίζομαι στη μνήμη της μανούλας μου, σκεφτόμουν τον καλημέρα Σάββας, εψέ το μεσημέρι, στο λόγο μου. Νέα κυβέρνηση. Έσυ να στείλει περίπου νέα δρομολόγια. 1,5 μήνα και εμφανίζεται σήμερα ο 081 ΑΚΑ. Καλημέρα Σάββας. Με σκυμμένο το κεφάλι, πουρνό στη δουλειά. Πώς να το εκλάβω τώρα εγώ αυτό. Ναι. Καθόλου με σκυμμένο το κεφάλι. Ναι. Μέσα στην καλή χαρά. Α, λες. Ο Γαλάζιος καλημέρα Σάββας. Εσύ τι ανάγνωση κάνεις ρε φίλε, έχει να στείλει 1,5 μήνα. Μπορεί να το λέει σε παιδί μου. Σίγουρα μπορεί και 2. Α, ναι. Και τον σκεφτόμουν εψέ το μεσημέρι, τορκίζομαι. Νάτος λοιπόν. Εντάξει. Νάτος πετιέται. Και εμφανίζεται σήμερα. Ωραία, Σάββα. Που μια ζωή μπερδεύω αν είναι 081 ή 181. 081. Καλημέρα Σάββας. Μήνυμα χαράς, μήνυμα αισιοδοξίας. Μας έλειψες, χαιρόμαστε που είσαι καλά. Ελπίζουμε να μην πέρασες κάτι δυσάρεστο το διάστημα αυτό που ήταν η αιτία της εξαφάνισής σου. Και σε σκέφτηκα γιατί πάρα πολύ απλά, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι Πελοπόννησος, γιατί είναι Μονεμβασιά και γιατί έχεις κούτρα σπίτι στη Μονεβασιά από τη σύζυγό σου. Εσύ την έχει καταδικασμένη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταδικασμένη. Και εκείνη σε έχει κούτρα τα καλοκαίρια στη Μονεβασιά να κάνεις βόλτες σε ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της Πελοποννήσου. Σπέρνει διχόνοια στο ζευγάρι. Την τζάμπα έχει καταδικασμένη και αυτή σε έχει κούτρα. Δηλαδή θα ακούει κάποιος ξέρει να πει, ωραία φίλε, σόγαμπρος. Την έχει σόγαμπρος. Μένουν εδώ πέρα που μένουν οι άνθρωποι. Όπου μένουν, και τον έχει κούτρα καλοκαίρι. Οπότε δεν ξέρεις. Μακάρι ρε φίλε να βρω εγώ σύντροφο που να με έχει κούτρα το καλοκαίρι στη Μονεβασιά και στη γύρω περιοχή εκεί. Γήθιο και τέτοια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προσκύνα τη σύντροφό σου. Στο Γήθιο αναφέρεται το βιβλίο της Ζολ Σαρή, «Όταν ο ήλιος». Ναι. Ναι, το έχω διαβάσει. Διαδραματίζεται κυρίως εκεί. Κυρίως εκεί, ναι. Πες το άλλο, μια δόση καλά. Λίγο πιο δυνατά, Παναγιώτη. Ζολ Σαρή. Ζολ Σαρή. Ναι, μην μιλάς. Ζολ Σαρή, «Όταν ο ήλιος». Λεγόταν το βιβλίο. Λέγεται. Διαδραματίζεται. Ναι. Στο Γήθιο. Στο Γήθιο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Της Μάνης. Καλημέρα Σάββας, να είσαι καλά. Το μήνυμά σου το θεωρούμε μήνυμα ζωής, μήνυμα χαράς, μήνυμα αισιοδοξίας. Λοιπόν, πριν αυτοπαρουσιαστούμε, είναι ωραία να ξεκινήσουμε την εβδομάδα αυτή. Αν βρεις κανένας κυθροπός σήμερα στο Skype, πες μου έτσι. Ναι. Αν βρεις έναν. Να ξεκινήσουμε την εβδομάδα αυτή και να ξεκινήσουμε και την περίοδο
της νέας, της διακυβέρνησης χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, την νέα, γιατί ουσιαστικά μετά τη λήξη του εμφυλίου κυρίως κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, απλά με άλλα ονόματα κατά καιρούς, ΕΡΕ, ΜΕΡΕ κτλ. Θυμάστε να ψηφίσετε. Όχι, ρε. Ξέρω, έτσι, όχι, αυτό είναι μηνύσμα. Όχι, μία. Όχι, δεν είπα. Δεν μία. Σου το μηνύσμα. Πολλά. Οι άλλοι είχαν 7% στις προηγούμενες εκλογές και τώρα πήγαν στο 2,1 που πήγαν αυτοί 5%. Ναι. Εντάξει, όχι. Είναι και γιατί μας ακούει η εικόνα και σου λέει στραβώνω γιατί όχι, με χαρακτηρίζει επέν. Κάτσε, δεν είμαι. Προς Θεού. Προς Θεού. Ρε, ναι. Είχαν ψηφίσει νεκροί τα δέντρα και τα λοιπά για να βγει ο Εθνάρχης. Λοιπόν, είναι ωραίο ξεκινάς με δώρο. Τα Opticon Express είναι κοντά μας. Από τα οποία Opticon Express πέρασε την Παρασκευή και υπάρχει απίστευτη νέα εσοδεία. Το λέω αυτό για όσες και όσους έχουν κερδίσει. Και τώρα δεν στέλνω, σου λέει πάλι είδα, πριν 2,5 μήνες και έρθα, δεν. Λοιπόν, υπάρχει νέα εσοδεία και υπάρχει μία απίστευτη νέα σειρά γυαλιών polarized. Τώρα, επειδή είμαι από χωριό, δεν ξέρω τι είναι το polarized, απλά είναι πραγματικά ονειρικά. Λοιπόν, τα οποία μπορεί ο νικητής να πάρει από το διαγωνισμό κούτρα γυαλί. Στα Polarized θα πληρώσει, αν δεν κάνω λάθος, 30 με 35 ευρώ. Θα μου πεις τώρα δώρο που πληρώνεις. Δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά όταν έχει αρχική 130. Έχει σημασία. Ναι, για πλάκα δίνω 30, δεν ξέρω Παναγιώτη. Εγώ τα δίνω. Εντάξει. Και 40. Δηλαδή είναι σαν να μου πει, σε πηγαίνω Αθήνα. Ναι. Στο κάνω δώρο, ναι. Στο κάνω δώρο, με 50 ευρώ. Ναι. Αλλά πλήρωσε τα διόδια, θα μου τρώσεις για τα διόδια. Δώρο μπορείς... πλήρωσε 50, θα του δώσω 50 ευρώ βέβαια, ναι. Αθήνα αν με πάει με 50 ευρώ, σαν τρελός, ναι. Δώρο το θεωρώ. Δώρο το θεωρώ, έτσι. Σε περίμενε ο Παφούλιας προς κάτω. Τι? Ο Παφούλιας σου πέρασε, σε είδε. Πότε? Το ταρίφα πες, θέλω να πάω Άγιο Όρος. Εντάξει, θα πάει. Χρήστο, τον βλέπει, εξαφανίστηκε ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι τον αστρολόγο. Τον περίμενε κάτω από Παφούλιας. Πήγε ο αστρολόγος εκεί, πάει Άγιο Όρος. Λοιπόν, προσέξτε. Be careful. Για μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση, ποιος δεν βγήκε, δεν μπαίνει στη Βουλή από την Θεσσαλονίκη. Ποιος δεν μπαίνει για μένα. Ξεκάθαρα, έτσι δεν. Πρέπει τιμή Σένεκεν να γίνει και υπουργός. Όσοι να μπει, να γίνει και υπουργός κατευθείαν. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, στην πρώτη σωστή απάντηση, για μία ακόμη φορά, αυτός ο τύπος δεν μπαίνει στη Βουλή. Από τη Θεσσαλονίκη. Δεν βάζουμε και ερώτηση, ξέρω, την Άρτα. Η Κρήτη ή από τη Ρόδο να πεισάσει μαζί με Σλαμά τώρα. Ναι. Γιατί, καλά, παντού μας ακούνε, έτσι. Μας ακούνε και στη Ρόδο και στη Κάλυμνο και στην Αστυπάλαια. Καλημέρα, Χόρχε. Καλημέρα, Γαβράκι άρρωστο. Χόρχε, δεν τίθεται θέμα. Χόρχε. Με μορφή, ας πούμε. Όποτε μπορεί, μας ακούει, μας έχει μάθει τη μαρμίτα, ας πούμε, και μας ακούει και στο Λίμπερο, όποτε μπορεί. Βάζουμε Θεσσαλονίκη, που είναι ο κύριος όγκος των ακροατών μας. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε. Έτσι. Ποιος δεν μπαίνει πάλι στη Βουλή. Για μένα, τιμή Σένεκεν, πρέπει όχι απλά να μπει, πρέπει να γίνει υπουργός. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του κυρίου που και πάλι δεν μπαίνει στη Βουλή από Θεσσαλονίκη, αποστολή στο 54-526. Σκέφτομαι ως ένδειξη διαμαρτυρίας, να κατεβώ σήμερα το μεσημέρι στην Τζιμισκή, γυμνός, με πλακάτ, το επώνυμό του, κάντε τον υπουργό. Όχι 992, προσπάθησε πάλι. Όχι 992, προσπάθησε πάλι, στο λέει ο Ασλαμής. Όχι αγαπητή Βασιλική, προσπάθησε πάλι. Ωραία την πάμε την εβδομάδα. Τέτοια θέλω. Έτσι. Θέλω 30 μη σωστές απαντήσεις. Μπράβο, Μάριε. Μη σωστές. Και επίσης, όταν βάζουμε quiz, δεν λέμε ακόμη και το προφανές που αποκλείεται να είναι, όπως έκανε προχθές ο Παναγιώτης που είπε Λουί Ντεφινές και είδα Κροατή, λέει, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλώ, θα έστελνα Λουί Ντεφινές. Με γλίτωσε από τα λεφτά. Είδες, να, τι καλός που είμαι. Ο ρόλος του Παπαδόπουλα και ο δικός μου είναι να μην γλιτώνουμε κόσμο από τα λεφτά. Έτσι. Να μην γλιτώνουμε. Όταν βάζουμε quiz, δεν λέμε τίποτα εμείς. Λεφτά υπάρχουν. Μόνο αν θέλουμε να πούμε κάποια στοιχεία που τα θέλουμε εμείς. Το θέλουμε εμείς. Έτσι. Βασιλική προσπάθησε πάλι. 992 προσπάθησε πάλι. Παιδιά, δηλαδή. Δεν μπήκε και πάλι στη Βουλή. Από Θεσσαλονίκη. Δεν μπήκε και πάλι στη Βουλή. Ποιος είναι.
Λοιπόν, Χριστό, απλά ξέρεις τι θέλω. Να μην, φανεί, να μην χαθεί ούτε κλάσμα δευτερολέπτου από το κομμάτι. Έχει το έτοιμο. Έχει το έτοιμο. Δεν θέλω να ακουστώ εγώ πάνω στο. Ούτε, να μην χαθεί ούτε μισή νότα. Ούτε μισή νότα, πραγματικά. Τι ψήφισες, μουλού κουκουέ. Εσύ, κουκουέ μουλού. Γιατί έτσι. Έτσι γιατί. Γιώργο Ιταλό, στα τρία κορυφαία που έχεις στείλει. Στα τρία κορυφαία που έχεις στείλει. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ειλικρινά. Παναγιώτη, σε καθιστώ υπεύθυνο. Απαιτώ να διαβαστεί. Άλλες τρεις. Τουλάχιστον άλλες τρεις φορές. Έτσι, μπράβο, ναι. Έχουμε σε καθιστώ. Έχουμε τρία καθαρά μισά ώρα μετά. Βέβαια. Σε καθιστώ υπεύθυνο. Και πού είμαστε? Κάπου εδώ, κάπου εδώ. Κάπου εδώ, κάπου εδώ, κάπου εδώ. Καλά, μέχρι να τα δει, σα πω για Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Καθημερινά, 7 στα 7, όπως προτείνει ο Μητσοτάκης. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκη, Πολύ Μετέωρα και στο κέντρο μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών. Όπως 2 πίτσες κανονικές, 78 εκατοστάρες, μόνο 10,50. Τσάμπα πράγμα, Mr. Gold. Λοιπόν, ο Χρήστος κλείνει το χαλί. Και με το που τελειώσω την ανάγνωση του μηνύματος, πατάει για να φύγει το κομμάτι. Γιατί κανονικά νιώθω λίγο πραγματικά. Νιώθω άσχημα, αλλά ήταν η μέρα τέτοια τώρα με εκλογές και τα λοιπά. Γι' αυτό η περίπτωση. Είναι το μήνυμα που έστειλα το πρωί του Σαββάτου σε καλή φίλη, με το που έμαθα, γιατί έφυγε Σάββατο πρωί, Παρασκευή βράδυ, προς Σάββατο ξημερώματα, ο Γιάννης ο Σπάθας. Κανονικά δεν λες κάτι άλλο. Λες έφυγε ο Γιάννης ο Σπάθας αυτό. Όποιος δεν ξέρει τον Γιάννη το Σπάθα, ας πούμε, και περνιέται για Έλληνας. Έστειλα το εξής μήνυμα, με το που το έμαθα κατευθείαν. Ο μοναδικός Γιάννης Σπάθας των θρελικών Σόκρατες έφυγε. Να πω κάτι εδώ, δεν χρειάζονται επίθετα. Ή δεν βάζεις κανένα, για τον Γιάννη Σπάθα και τους Σόκρατες μπορεί να βάλεις από 500 επίθετα και χαρακτηρισμούς. Ο μοναδικός Γιάννης Σπάθας των θρελικών Σόκρατες έφυγε. Αλλά η κιθάρα του δεν θα σιγάσει ποτέ. Η ανατριχιαστική εισαγωγή του Mountains θα ξεχύνεται αιώνια από τα ηχεία για να θυμίζει ποιοι πάντρεψαν πρώτοι την υπηρώτικη παράδοση με το ροκ με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο. Το ελληνικό ροκ υποκλίνεται και αποχαιρετά έναν από τους πλέον εμβληματικούς ήρωές του. Rest in peace, Γιάννη. Λοιπόν, ο διαγωνισμός έχει κλείσει και έχουμε νικήτρια, νικάει μία κυρία, μία άλλη κυρία, κατά περίπου 29 δευτερόλεπτα. Είναι νικήτρια η Μαρία η Κίνα, ρε εσύ Μαρία, Κίνα, μπράβο, η 550 που λέει... Είναι Μαρία Κίνα. Ή Κίνα μπορεί, ναι, 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 Παναγιώτη, ναι, ναι. Ξέρω. Ναι, 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 μάλλον πατάτα, ψιλοπατατιά είπα, ναι. Ψιλοπατάτα, πατάτια είπα. Αλλά μας γοητεύει ο τρόπος που απαντάει 079. Διάβασε εσύ και θα το διαβάσω μετά εγώ το μήνυμα. Ναι. Ο 5 είναι η 550 λοιπόν που λέει 2 είναι τα Χιάος και Κοκόρης. Βασικά είναι Κοκόρης και θα έπρεπε κανονικά να μην το πιάσουμε για σωστό. Δεν βάζεις τα Χιάο με Κοκόρη. Ο Ταχιάος είχε να βάλει 1,5 αιώνα και ήτανε δημοτικός χρόνια στα του Δήμου και έβαλε τώρα πόσο καιρό για να χάρει πολλά χρόνια να βάλει για κοινοβουλευτικές εκλογές. Περίμενε ρε Χρήστο, είχε βάλει για βουλευτής ο Ταχιάος. Έχει βάλει, Αλλά αν υπάρχει άλλη μία φορά. Στέλνει όμως και 4,50. Άλλη μία φορά. Άλλη μία φορά. Έτσι. Για τον Ταχιάο. Καλά, δεν ξέρει και νέα. Εντάξει, δεν είναι Ταχιάος. Ναι, ναι. Ο Ταχιάος είναι ο Ταχιάος. Καρά, και ό,τι και να είναι ο Ταχιάος, είναι ο Κοκόρης βασικά, παιδιά. Είναι ο Κοκόρης, δηλαδή. Έχω κρατήσει στο σπίτι, έχω μαζέψει από το δρόμο φυλάδιο του Κοκόρη πάλι και φέτος. Πρέπει να έχω φάκελο Κοκόρη στο σπίτι από το 1992. Πάτε. 1992 ρουβάς. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Το μεσημέρι σήμερα, μάλλον, θα κατέβω γυμνός στην Τζιμισκή, θα κάνω πικετοφορία κανονικά. Κάντε τον Κοκόρη υπουργό. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Πρέπει να είναι η χίσιμψη φορά που κατεβαίνει. Οπότε τα γυαλιά, Μαρία Κίνα, είναι δικά σου. Όμως, αφού διαβάσει το μήνυμα της 079 ο Παναγιώτης, με τον τρόπο που θέλει, θα πω κάτι κι εγώ. Κοκόρη!
Ιστορικό! Παναγιώτη! Νάγια! Θεά, φίλε! Εκπληκτικός ο τρόπος που το στέλνει. Έργα μου. Έπρεπε να ζητώσουμε και από τη γυαλιά, ρε φίλε. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Μηνύματα. Ένα μάρε, κάνει την άλλη εκεί πέρα. Φεύγουνε. Μπράβο. Κοκορικό! Παναγιώτη! Δικιά μας είναι η Νάγια, να ξέρεις. Λοιπόν, δικιά μας. Δικιά μας, έτσι ο τρόπος που απαντάει. Ναι, εννοείται. Μήμα. Λοιπόν, σαφώς και 992 για τον Τζίμερο, τι να γίνει παράταση, να παράδοση, συγγνώμη, ναι, αλλά καμία σχέση. Okay. Και δεν είναι και Θεσσαλονικιός ο Τζίμερος. Άλλον κατέβηκε εδώ, αλλά δεν είναι Θεσσαλονικιός ο Τζίμερος και είπα Θεσσαλονίκη. Παίζει εδώ Θεσσαλονίκη, έτσι. Καλή προσπάθεια πάντως. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και στην Άγια. Άντε. Γιατί, για να μας πάει καλά η εβδομάδα. Γιατί είναι στυλάτη η απάντηση. Γεια σου, ρε Πανάγο. Και γεια σου που βοηθάς τον κόσμο. Και γιατί απαντάει. Θα τη έδινα, θα τη έδινα. Ναι, και γιατί είναι μόνο κοκόρης. Ναι. Δηλαδή, η Μαρία η Κίνα, η Κίνα, κανονικά, μου μπλέξει με τα χιάου μέσα, μου βάζει και τους δύο. Ένας είναι ο Θεός της μη επιτυχίας. Ο κοκόρης μου θυμίζει τον Κουκοδήμο στα άλματα στους μεγάλους αγώνες. Ο Χασούρα. Ο Μίστερ Άκυρο. Ο οποίος βγήκε το παιδί, τι είναι, δήμαρχος, τι βγήκε. Πού είναι. Ή ο Χιονίς. Παπακώστας. Κάτι βγήκε, ρε Χρήστο, ο Κουκοδήμος στην Κατερίνη βγήκε δήμαρχος. Ή ο Χιονίδης πάλι είναι, το Ηρακλάκι, το άρρωστο. Τέλος πάντων. Οπότε και η Νάγια, απλά Νάγια, θα σε πάρει Μαριλής να δώσει και επίθετο, έτσι. Η 079, να πάει καλά και η εβδομάδα και μιλάμε τώρα για 29 δευτερόλεπτα. Οκ, εντάξει, χαλάλι, χαλάλι. Με τις μοναδικές, απίστευτες και βουκολικές νότες του Γιάννη του Σπάθα θα πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Αύριο θα έχουμε, να το κάψουμε τώρα σήμερα, λέω, ξέρω, μάλλον να το αφήσουμε, θα έχουμε ένα κουιζάκι για τον Γιάννη τον Σπάθα αύριο, σχετικό με τον Γιάννη τον Σπάθα. Για τον Γιάννη τον Σπάθα μπορούσα να μιλάω όλο το καλοκαίρι, ας πούμε, κανονικά, δεν σχολιάζω, και όχι μόνο εγώ, και εννοείται πολλοί κόσμος. Είδα πάρα πολλά, έμαθα και είδα κάποια. Πολλά, 69 ετών. 69 ετών. Νομίζω ότι έφυγε από καρδιά. Αυτό παιδί δεν το έμαθα, δεν το ξέρω. Ευτυχισμένος θάνατος. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Δεν το είπα, δεν ξέρω. Μακάρι να είναι έτσι. Και ποιο είναι το. Παιδί μου, τα παιχνίδια της ζωής. Εδώ και 3 χρόνια να είναι γερός ο άνθρωπος. Προς Θεού. Να ζήσει άλλα 100. Εδώ και 3 χρόνια, ποιον περιμένουμε να φύγει? Τον Αντώνη Τουρκογιώργη. Δηλαδή, το έχει κάνει σε 2 περιόδους, πρωτοσέλιδο και η Εσπρέσο. Ότι ο Αντώνης Τουρκογιώργης δεν είναι καλά, φεύγει, κάνει, ράνει και ζει ο Αντώνης. Αυτός ήταν στο live. Για τον Γιάννη Σπάθα, κανείς. Που είχαμε πάει. Στο τελευταίο, τέλος πάντων, και παίρνουμε τους Όναρ. Βέβαια, ο Γιάννης Σπάθα. Ναι. Ποιοι να είναι, ναι. Και ο Τουρκογιώργης κανονικά. Η Σόκρατης κανονικά. Ναι. Απλά με ντράμερ. Απλά ντράμερ ήταν, νομίζω. Εκεί ντράμερ ήταν ένας. Καλά, η Σόκρατης ντράμερ είναι 2 είναι ντράμερ στους Σόκρατες. Ή μάλλον λάθος. Ψέματα. 3. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα είχαν έρθει τότε με. Δεν είναι αυτό ο Σόκρατης, εντάξει, εκεί. Ήταν με ντράμερ τον. Ή ήταν ο Αντίπας, ρε. Μπορεί ήταν ο Αντίπας. Οπότε το παίρνω πίσω, το συγγνώμη. Αυτό στην παραλίγη γενικά που Ναι, δεν θυμάμαι αυτό το live που λέει ο Παναγιώτης. Αυτό είναι τώρα ένα live που κάνανε ένα comeback τέλη 90s. Κάνανε κάτι περιοδίες. Εντάξει, ωραία. Ωραία, καλή. Ήταν σε πολύ καλή. Και κάνανε και live από το set αυτό τη περιοδίας. Το έχω. Ωραίο live. Πολύ καλό live. Πάλι του αδικεί. Του αδικεί, αλλά εντάξει, καλό live. Να το πάρετε όσο δεν το έχετε. Απλά δεν θυμάμαι ντράμερ εδώ. Αν ήταν δηλαδή ο Αντίπας ή αν ήταν ένας νέος ντράμερ πιτσιρικάς. Δεν θυμάμαι. Αλλά ντράμερ είναι, στους Σόκρατες είναι Ηλίας Μπουκουβάλας στο ξεκίνημα. Πάρα πολύ καλός ντράμερ. Μετά ο Θεός, πλένω το σώμα με ανθόντερο και μετά λέω το ονοματεπώνυμό του, ο Γιώργος ο Τρανταλίδης. Μετέπειτα στους υπέροχους τζάστερς, τους Σφίγγς. Και μετά ο Αντίπας, Νίκος Αντίπας. Πώς είναι, Νίκος Αντίπας. Ο Νίκος Αντίπας, που μετέπειτα έγινε συνθέτης, παραγωγός, συνεργασία πάρα πολύ με Χάρης Αλεξίου κτλ. Και ο Γιάννης Πάθας έχει δουλέψει με Χάρης Αλεξίου. Μελανό σημείο αυτό. Όλοι έχουμε στην καριέρα μας μελανά σημεία. Πολύ καλές δουλειές όμως με τον Βασίλη τον Λέκα. Ειδικά το Σύντομα Όνειρα και το Κλασικά Εικονογραφημένα είναι υπέροχες δουλειές. Το ένα είναι μέσα 80s, αν θυμάμαι καλά, και το άλλο του 91 και τα δύο κυκλοφορία ακτή. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι το άλμπουμ Φως πρέπει να υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει σε πολλά αμερικάνικα, πρέπει να υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Το άλμπουμ Φως του 1976, κυκλοφορία Vertigo. Σταθμός. Σταθμός για το ελληνικό ροκ. Και απορώ πώς οι Villagers, ο Φιωάννινα City, δεν έχουν κάνει μία διασκευή από το Φως.
Το θεωρώ ντροπή, ειλικρινά. Από το δίσκο, Έχω ξεχάσει να του το πω. Mm. Θα του το πω. Τα παιδιά, οι Villagers, οι δύο, μας ακούνε και κάθε πρωί, σαν κάτω από τη Βικτόρια. Υπέροχα παιδιά. Που πηγαίνανε άπειρες φορές μέσα στην αυτονομή θύρα 10. Ο παδί του Παζιάννα, που του είχαν φιλοξενία άριστη μέσα στην αυτονομή θύρα 10, ο τραγουδιστής και ο μπασίστας. Απορώ πώς δεν έχουν διασκευάσει το έστω ένα κομμάτι από το φως. Το θεωρώ έγκλημα. Το Mountains ή κάποιο άλλο. Πραγματικά, πραγματικά. Το θεωρώ κενό σε αυτό. Ελπίζω να το κάνουν στο νέο άλμπουμ, το οποίο το ετοιμάζουν στο στούντιο που αγόρασαν εδώ πέρα, στο Magnanimous. Λοιπόν, μάλλον αύριο θα το βάλουμε για τον, Γιάννη Σπάθα, ένα άλλο quiz. Μην τα καίμε όλα σήμερα. Να δούμε, έχουμε μετά να βγάλουμε κόλκα και... λογικά. Και... λογικά, ναι. Εντάξει, εντάξει, ωραία, ωραία. Παιδιά, ευχαριστούμε για την SMS-ική συμμετοχή στο ξεκίνημα. Γι' αυτό είπαμε, καλημέρα Σάβας, τα μηνύματά σου μας λείπουν. Όπως μας λείπουν και τις... τις Αθηνάς. Μέρη, 614. Πραγματικά ντρέπομαι για σένα. Και σου στέλνει και φυλάκια και... Α, Βαλεντίνα, εντάξει, ναι, μωρέ. Ναι, εντάξει, εντάξει, όχι, Βαλεντίνα, εντάξει, μωρέ. Η Βαλεντίνα στέλνει, κατά καιρού στέλνει. Εντάξει. Έχει να στείλει πολύ καιρό. Εντάξει, ελπίζω να είναι καλά. Κινητό. 792. Νομίζω. Μπράβο. Γιατί εγώ το λίγο μπερδέθηκα. Νομίζω 792. Ή 972. Δεν θυμάμαι, δεν μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων. Βαλεντίνα, να είσαι καλά, ρεσί. Τι μέρη, μέρη, χάθηκε εγώ, που θυμάσαι μέρη. 6-14. Κλαίω, δακρύζω, άστα. Δακρύζω με μέρη. Δακρύζω, πάω κουτσάκι άρρωστο. Που πάντα συμμετείχε στα θέματα που έβαζε. Ναι, δακρύζω, δακρύζω. Ναι. Δακρύζω. Ωραία. Υποκλεινώσου. Φεύγουμε, πάμε σε break, γιατί τώρα, έχουμε τώρα και ώρα, παιδιά, θα μας καθαρίσει ο Χρήστος. Ρε την Νάγια, την υπέροχη Νάγια. Ωραίος ο τρόπος που απάντησε. Όλες οι γυναίκες είναι υπέροχες. Υπέροχος είναι όμως και ο τύπος εκεί πέρα με την injection service. Πού! Απόλλωνας 18. Πού ρε Πανάγο, στην κάτω τούμπα. Στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Με το πρώτο, ναι, καλά άκουσες κυριούλη. Το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των ΜΠΕΚ άμεσου ψυχασμού τσίφση και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ποια εκπομπή της Τρόικας, η οποία θα πορευτεί μαζί σας την επόμενη μια μισή ώρα. Να πούμε ότι αύριο, κατά 99,9% θα δίνουμε προσκλήσεις για το live του Βασίλη Παπακουσταντίνου στη Μονή Λαζαριστών την Τετάρτη. Και την Τετάρτη, κατά 99,9% θα δίνουμε προσκλήσεις, μιλάμε πάντα για διπλές, για την Παραστασάρα Νεφέλες στο θέατρο Δάσους. Έτσι, να είστε σε ετοιμότητα. Αυτά κατά 99,9%. Ειδοποιήστε και τις κυρίες και κυρίους που μπορεί να μην ακούνε Λίμπερο, να μην ακούνε Τρόικα, αλλά όταν δίνουν προσκλήσεις ενδιαφέρονται για τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοια events, τέτοια καλλιτεχνικά γεγονότα, να είναι σε μια ετοιμότητα. Ερώτηση κρίσης για Σλαμά. Ποιος μας τραγούδησε Βασίλη Παπακουσταντίνου στον αέρα? Δεν θυμάμαι καθόλου. Πες καθόλου. Το. Ερώτηση, τι είναι αυτό? Ο Παφούλιας. Όχι, ρε, από τον Καναδά ο τέτοιος, ο Ερεκλειδέας. Και εγώ που. Δεν θυμάσαι. Α, ναι, δικό. Και εγώ που ζω. Ο Ζω. Για πάντα εδώ. Δεν υπάρχει, άστο, ναι. Ναι, 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 ρε, σκύλε, ναι. Στις κορυφαίες στιγμές της Τρόικας. Τον άτιμο. Όχι μόνο φέτος, γενικά. Ο Ερακλειδέας από το Ρόντα. Ο Γιάννης ή Γιώργος. Ή Γιάννης ή Γιώργος. Ένα τα δύο. Καλημέρα, ρε. Γιώργο το Ρόντο. Ναι, Γιώργο το Ρόντο. Ο Γιάννης είναι Γιάννης. Ο άλλος παίρνει μόνο στη μαρμίτα. Μας ακούει και το καμιά φορά. Ο Γιάννης. Πάω, είναι αυτός. Γιάννης Φιλαδέλφια. Γιάννης Βοστόνη. Βοστόνη. Είναι ο Γιάννης Βοστόνη και ο Γιώργος το Ρόντο, Ηρακλειδέας. Ναι. Ο Γιάννης Ελλάδα δεν ξέρω τι είναι. Εκεί πέρα λέει κάτι, εντάξει, με Σέλτιτς και τέτοια. Ναι. Παιδιά, να είστε καλά, να είστε καλά. Περιμένουμε κανένα, παιδιά, κανένα σχόλιο σας. Λοιπόν, τι νιώθεις ότι έχει αλλάξει από σήμερα στη ζωή σου? Εσύ που μας ακούς, που είσαι Έλληνας, είτε ζει στο εξωτερικό, είτε ζει στο εσωτερικό. Τι νιώθεις να έχει αλλάξει στη ζωή σου? FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Μία πινελιά ποδοσφαιρική, ποδοσφαιροδημοσιογραφική και επιστρέφουμε στα των εκλογών. Αν μας ακούνε από την καλή εφημερίδα με το... Όχι, λάθος δικό μου, λάθος δικό μου, λάθος εγώ. Ας μας ενημερώσει, παιδιά, κάποιος τι έκανε ο Άρης στο σαββατιάτικο φιλικό του. Γιατί εγώ αγόρασα εφημερίδα, δεν την άνοιξα ακόμη μέσα. Ακόμη μέσα δεν την άνοιξα. Αγόρασα όμως την καλή εφημερίδα Metrosport και στο πρωτοσέλιδο δεν μπορώ να δω, δεν βλέπω, δεν το έχει το τι έκανε ο Άρης στον φιλικό του με την Genk. Αν το γνωρίζει κάποιος, ας μας ενημερώσει.
FM κενό μήνυμα, το σκορ, μια καλημέρα είναι πολύτιμη, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, από τα new entries στην Θεσσαλονίκη, εννοούμε στους βουλευτές new entries, έτσι, έχουμε τον Δημήτρη τον Κούβελα, πρώτη φορά έτσι ο Δημήτρης μπαίνει στη Βουλή, ο Δημήτρης ο Κούβελας, ο γιος του Σωτήρη, οικογένεια Ηρακλειδέων, άρρωστη, πανίσχυρος Ηρακλής, θα σας πω και παρακάτω ποιοι Ηρακλειδείς έχουν βγει και μάλιστα με τρελά ποσοστά. Ο Δημήτρης ο Κούβελας και ακροατής για αρκετά πρωινά, κυρίως του Κάντο όπως η Βικτόρια. Θυμάμαι ότι σένα, ότι με είχε πάρει και βράδυ τηλέφωνο, είχε μείνει μόνος εδώ. Είχαν καρατομήσει τον Παναγιώτη, τελείως άδικα, και χωρίς λόγο βασικά, τον είχαν καρατομήσει και είχα μείνει μόνος. Ένα βράδυ με ζήτησε, μου λέει ο Χολύπτης, έλα λέει είναι τηλέφωνο για σένα. Μου το δίνει, λέει έλα Μάρη καλησπέρα. Ο Δημήτρης λέει είμαι ο Κούβελας, α Δημήτρη και τα λοιπά. Λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με ξαναχαρακτηρίσεις κοσμικό, νομικός είμαι. Λέει αφού γυρνάς κάνεις τα λοιπά, ναι δεν θέλω λέει κοσμικός, μην περάσω λέει. Είναι κοσμική. Ναι, μην με λες λέει έτσι, λέει είμαι νομικός. Και το ξέρεις λέει ότι σε συμπαθώ. Να είσαι καλά Δημήτρη, καλή πορεία στη Βουλή. Και χαιρετισμού στην οικογένεια Κούβελα. Τώρα, άλλο new entry στη Νέα Δημοκρατία. Άντε, πες μας, δηλαδή. Κολτσούδια θέλουμε. Δηλαδή, ο Κοκόρης. Πάει. Δεν παιδιά, δεν θέλω να κάνω. Αρνούμε. Δεν ξέρω. Χρήστο! Γραμμές ανοίξεις μόνο για τον Κοκόρη. Λοιπόν, να πάρε να μας πει τον πόνο του, ρε παιδιά. Όταν ανοίξουμε γραμμές. Μόνο Κοκόρη. Θέλουμε θεματική μόνο Παναγιώτης Κοκόρης. Ο πολύ καλός οικονομολόγος που και πάλι δεν βγήκε με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η μη εκλογή του έδωσε από ένα ζευγάρι γυαλιά. Κάτι κέρδισε κόσμο τον Κοκόρη. Είναι άδικο, παιδιά, ειλικρινά. Ο Κοκόρης που έδωσε γυαλιά στην Άγια και στην Μαρία Κινά. Στην Άγια και στην Μαρία Κινά. Πώς θέλω να είναι Κινά. Κινά είναι, χαμένε, άντε, Κινά είναι, άντε, έλα. Κινά. Κάτι μου λέει ότι είναι Κίνα. Εγώ λέω ότι είναι Κίνα. Κάτι μου λέει ότι είναι Κίνα. Παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω. Λέω όχι, δεν. Δηλαδή αυτή τη φορά λέω θα βγούμε. Το πήρα προσωπικά, συγγνώμη, έτσι. Μιλάω σε πρώτο πρόσωπο πληθυντικού. Θα βγούμε. Λέω θα βγούμε. Ειλικρινά. Δεν υπάρχει. Κάτι δεν πάει καλά. Για λίγο δεν βγήκε. Δεν ξέρω γιατί είναι Παναγιώτη. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Ναι, δηλαδή έχει. Να πούμε κάτι, Για πες μας. Θεσσαλονίκη, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μπροστά 4-4,5 μονάδες. Εσύ πώς εξηγείς το φαινόμενο. Είναι το μισό Παναγιώτη στην πανελλήνια διαφορά. Το μισό. Ναι. Κάτι αλλάζει στην πόλη. Ναι. Στις προηγούμενες εκλογές πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάμαι. Κάτω από 30. Είναι 5%. Ω, κλαίω. Ζητώ συγγνώμη εγώ σαν σήμερα 8 Ιουλίου. Τι έγινε. Ο γάμος του Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία. Παντρεύτηκε η Βέλη. Πεθαίνω. Πεθαίνω. Άννα Μαρία Βέλη. Άστο. Άννα Μαρία Βασίλισσα. Άντε, ρε, σε παρακαλώ. Βασίλισσα είναι η Βέλη, ρε κακομύρη. Σε παρακαλώ. Τώρα πάρε τη γιαγιά τώρα και σε παρακαλώ πολύ. Η Άννα Μαρία ακόμη και σήμερα θέλει 30-20. Ναι. Τώρα κατακοκκίνησε η Άννα Μαρία Βέλη. Φέρομαι με τη Βέλη και πήγαινε με τους κοσμικούς. Χριστό, τι χρονιά είναι αυτό. 1906. Απορώ πως υπήρχε τηλεόραση. Σάκη! Έλα. Εδώ, Σάκη! Άρχισε τα παλαβάτου, έλα. Πεθαίνεις για Άννα Μαρία. Η σύζυγος του Τέο. Δεν την ξέρει καν ο άνθρωπος. Την Άννα Μαρία Βέλη ξέρει, ρε. Η Βασίλισσα, ρε, της Ελλάδος. Ποια Βασίλισσα. Άννα Μαρία. Δεν την ξέρεις. Σάκη, έχεις κατεβεί σήμερα. Μας πηγαίνει σε περίεργα σκοτεινά χρόνια, Σλάμα. Έχεις κατεβεί. Σαν σήμερα λέγει ποια χρονιά. 1906. Έχεις κατεβεί στην εκτίμησή μου, στο εκτιμισόμετρό μου. Ο αδερφός της μάνας μου είναι ίδιος ο Κωνσταντίνος, να ξέρεις. Αν σου δείξω φωτογραφία, θα σου ευχαριστείς. Α, είναι πολύ ωραίος. Ναι. Ίδιος. Άκουρε, Άννα Μαρία και δεν λέγε τη Βέλη. Φοβερό. Πώς εξηγείς το γεγονός. Σε φοβερή σύγκρουση του Γεωργίου Παπανδρέου με το παλάτι. Στην Α Πειραιώς, Νέα Δημοκρατία 38-39% και ΣΥΡΙΖΑ 31% και στη Β Πειραιώς. Αντίστροφα. Τι, πάνω για το πάνω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 39-30. Πού είναι το περίεργο. Άκουσες τι ρώτησες. Ναι. Αλφα Πυραιός και Β Πυραιός. Αλφα Πυραιός είναι πάνω η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στη Β ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι το περίεργο. Τόση διαφορά, τόση απόκληση, ρε παιδί μου. Τι απόκληση. Φυσικά, μα είναι Β Πυραιός. Εργατιά. Ναι. Μιζέρια. Καλά, εργατιά έχει και εδώ, ρε φίλε. Πες μου εδώ πέρα, εργατιά Θεσσαλονίκη.
Τι πυρή, εγώ έτσι που το είπε, νόμιζα είναι το αντίθετο. Όχι. Αλφα Πυραιός, πάνω ΣΥΡΙΖΑ. Μα εργατιά, υπάρχουν και άλλε εργατικέ περιοχέ, παιδί μου, πανελληνίω, έτσι. Που η Νέα Δημοκρατία είναι 7% πάνω. Τι? Πού είναι? Εδώ, Θεσσαλονίκη. Πού είναι, πε μου, πού. Δεν έχει πουθενά άλλε. Τι, τι εργατικέ. Όταν λέμε εργατικέ, ναι, τα κριτήρια είναι Β' Αθηνών, Β' Πυραιός. Ναι. Αυτά είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Που είναι κυρίω η εργατιά. Β' Πυραιός. Β' Πυραιός. Καλά, και η Β' Αθηνών, εντάξει, κάπω. Είναι λίγο πιο πλέμπα. Συζητεί ο κιόσι τώρα, εγώ περιγράφω το πέρα τι γίνεται. Είναι λίγο πιο πλέμπα. Ναι. Εντάξει, τέλο πάντων. Αλλά αυτό που λε, νορμάλ. Αλφα Πυραιός, Β' Πυραιός. Δηλαδή, ο Έκια Λίμωνο, αν και στη Β' Πυραιός, ναι, ήταν πάνω η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έλειπε, εντάξει, αλλά. Ναι, τι. Μεγάλη απόκληση. Το άλλο πες μου. Ποιο. Πώς δεν είναι το κουκουέ. Εκεί. Έλαντε. Πώς δεν είναι το κουκουέ εκεί. Στο κουκουέ πλέον πρέπει να. Όχι να κάνουν ενδοσκόπηση. Δηλαδή, μετά από μία δεκαετία κρίσης, με όλα αυτά που περάσαμε. Παραμένει εκεί. Δεν έχει κεφαλαιοποιήσει την, τα πιστεύω, τις αρχές, το νιάξιμο και την εργατιά, ούτε κατά το ίμιση. Τι να πω. Ναι. Αυτό. Αυτό. Πάμε, μουσική, άλλο θέμα. Όχι άλλο θέμα, ξεκινήσαμε, να μην τα σκοτώνουμε. New entry, Νέα Δημοκρατία. Στράτος Σιμόπουλος. Στράτος Σιμόπουλος νομίζω κατεβαίνει για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ πολύ καλός φίλος του Αντώνη του Σαμαρά. Πολύ δουλευταράς, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Η Θεσσαλονίκη δεν βλέπω να κάνει κανέναν υπουργό, κανέναν. Θα μπορούσε να κάνει Στράτο Σιμόπουλο στον τομέα αυτών. Η Θεσσαλονίκη πρωθυπουργού, κανέναν. Άχρηστη πόλη. Άχρηστη πόλη. Άχρηστη, ναι. Άχρηστη πόλη. Δεν καταλαβαίνω σε τι είμαστε η Αθήνα πραγματικά. Έχω πάει. Σε χωριό στη Μάνη, ναι, με 18 κατοίκους. Μα πιάσω ένα κότσο, είσαι ρέι, φίλε. Να ο Καραμαλής. Μάτια μου, άλλη μία φορά το μήνυμα του Γιώργου Ταλού και πηγαίνουμε σε τέτοιο. Πηγαίνουμε σε. Πού θα πάμε. Όχι, συνεχίζουμε το θεματάκι μας. Ναι. Λοιπόν, τι ψήφισες, μου λέω κουκουέ. Εσύ, κουκουέ μου λου. Γιατί έτσι, έτσι γιατί. Αραβούργημα. Πραγματικό αραβούργημα. Λοιπόν. Έχω πάει σε χωριό, στη Μάνη, με 18 κατοίκους. Σε νησί, σε χωριό νησιού, με 7 κατοίκους. Και είδα πρωτομές πρωθυπουργών. Απίστευτο. Εδώ γεννήθηκε ο πρωθυπουργός. Ναι. Εδώ γεννήθηκε. Ή για πλάκα, σε χωριό με 8 κατοίκους, πρωτομή υπουργός οικονομικών 1951-1954. Άχρηστη πόλη. Άχρηστη πόλη, δε φίλε. Πραγματικά δηλαδή, δεν υπάρχει. Ειλικρινά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, Στράτος Σιμόπουλος θα μπορούσε κάλλιστα να κινηθεί στον τομέα του, να πάρει ένα υπουργείο. Νομίζω ότι και αυτός εξαργύρωσε. Το λέω με λύπη μου, γιατί είναι πολύ δουλευταράς ο Στράτος Σιμόπουλος και με ωραίες ιδέες, με φρέσκες ιδέες και ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό που επηρέασε κυρίως ήτανε το κεφάλαιο ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚτσής, από γεννησιμιού του, έπαιζε και μπάλα. Έπαιρνε το κρύβι δηλαδή. Ο ίδιος, όχι στον ΠΑΟΚ, έπαιζε, έχει παίξει ποδόσφαιρο ως ερασιτέχνης για επί χρόνια. Αλλά φοβάμαι ότι το κριτήριο ήταν κυρίως ο ΠΑΟΚ και η προβολή του, κυρίως η αντίδρασή του μετά από τα λεγόμενα του Κώστα του Ζουράρη για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Και ο Ζουράρης καλά πήγε. Ο οποίος Κώστας Ζουράρης πήγε μια χαρά. 15.000 ψήφους. Έτσι, ΠΑΟΚτσιδηλίκη. Βγήκε, ναι. Βγήκε. Έμεινε απ' έξω ο Τάσος ο Κουράκης. Α, Τάσουλη, που πας. Πού πας, ρε Τάσο. Ο οποίος μακριά από τα ποδοσφαιρικά ο άνθρωπος. Εντάξει. Έχασε. Βγήκε ο Ζουράρης γιατί οι ΠΑΟΚτσίδες κατανόησαν την μεγάλη αλήθεια που τους είπε. Άλε ρε χαμένε. No ΣΥΡΙΖΑ. Α, χαμένε. No πρωτάθλημα. Θα δεις φέτος. Για το Αμίνης προορίζεται ο Κικιλιάς. Νομίζω ναι. Το μήνυμα που ακολουθεί δεν χρειάζεται να πω το στέλνει η Ηρακλειδέας. Δεν χρειάζεται. Πραγματικά δεν, με τέτοιο πνεύμα δεν υπάρχει. Το σκέφτηκα ρε φίλε και εγώ αυτό. Θωμάς το ορκίζομαι, το σκέφτηκα και εγώ. Μέχρι και ο Κοκόριν έπαιξε βασικός φορ στη Ρωσία. Ναι. Ρε εσύ Κοκόριν, ως και η Ρωσία κατέβηκε με φορ τον Κοκόριν. Δηλαδή
Τα παρατάω όλα, δεν υπάρχει. Το μήνυμα ξανά. Μέχρι και ο Κοκόριν έπαιξε βασικός φορ στη Ρωσία. Αλλά ο Κοκόρης δεν. Και συνεχίζει, πάει σε άλλο κεφάλαιο από αυτά τα θέματα τα οποία ρίξαμε. Παιδιά, εμείς αυτό θέλουμε. Κωδικοποιούμε θέματα. Ασχολήσουμε αυτά. Έχουνε ψωμί. Ή αν όχι, δώσε μας δικό σου θέμα. Χίλια μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θωμά τον Στότον για το ότι ασχολείται και τα κωδικοποιεί και ο ίδιος πολύ ωραία τα θεματάκια και τα μιξάρει. Δηλαδή εγώ πεθαίνω τώρα ποδόσφαιρο, αυτό κόλλησε, τον Κοκόρη με τον Κοκόριν. Το σκέφτηκα, σου μιλώ ειλικρινά. Ακόμη και ο Κοκόριν έπαιξε Εθνική Ρωσίας. Δεν υπάρχει αυτό. Συνεχίζει τώρα με το άλλο θέμα το οποίο ρίξαμε. Ψάχνω να βρω, έδωσα 1.30 το Σάββατο, έδωσα 1.30. Δεν είχα να πάρω τη ρόπιτα, έδωσα 1.30 για να μάθω τι έκανε ο Άρης. Να, τι έκανε ο Άρης, παιδί μου. Βαριόμουν να ανοίξω την εφημερίδα μέσα. Λέω, στο πρωτοσέλιδο θα λέει, εντάξει, η εφημερίδα της πόλης είναι, θα λέει τι έκανε ο Άρης. Ψάχνω, δεν βρίσκω. Ψάξε, δεν θα το βρεις. Του ΠΑΟΚ το είδα το 3-0. Νίκη. Την ήττα δεν είχα δει. Win. Σε σχέση με το 1-0 από την Αλκμαρ, τώρα υπάρχει 3-0 σχεδόν επί 3. Άντε. Σχεδόν επί 3, έτσι. Τα λέει όλα ο Θωμάς ο Στόντον στο μήνυμά του. Με μία λέξη στο τέλος. Ιστερόγραφο. Κάτσε να δεις και με PSV το φιλικό. Παίζει να μας γράψουν ότι δεν έγινε. Οπαδογραφία. Ο τελευταίος του χαρακτηρισμός, αυτή η... είναι και λεξιπλάστης και λεξοπαραγράφος. Λάθος. Είναι λεξιπλάστης ο Θωμάς, αλλά παραμορφώνει και λέξεις. Τις πειράζει, τις διασκευάζει. Λεξοδιασκευαστής είναι. Πώς τα συγκροτήματα, παιδί μου, κάνουν διασκευές. Είναι λεξοδιασκευαστής. Οπαδογραφία. Η λέξη αφιερωμένη στους Μακεδονομάχους. Οπαδογραφία. Όταν στο πρωτοσέλιδό σου δεν βλέπω, δεν μαθαίνω τι έκανε ομάδα της πόλης μου, δεν μου φταίει καμία Αθήνα. Μα καμία. Δεν είναι ντροπή. Έχασε ο ΠΑΟΚ πρώτο φιλικό από την Αλκμαρ 1-0. Δεν μπορεί να μου βγαίνουν τα μάτια μου να μάθω τι έγινε. Και με τον Ηρακλή έχει γίνει, έτσι. Μην γίνει παρεξήγηση. Έψαχνα να βρω τι έκανε ο Ηρακλής. Λέω, τι κάναμε, ρε παιδιά. Δεν έπεισε ο Ηρακλής. Μαστουρωμένος ήμουνα. Χάπια πήρα. Δεν είδα τι έκανε ο Ηρακλής. Εντάξει. Έχασε ο Άρης 3-0. Και τι έγινε. Αυτά. Πάμε σε break τώρα. Λοιπόν, επιστροφή στούντιο εδώ πέρα. Είμαστε τρόικα, κανονικά δυνατή, ισχυρή. Παναγιώτης Απαδόπουλας, Μάριος Ασλαμής, Χρήστος Κιώσης και φυσικά Χρήσανθος Τσαλτίδης. Σε λίγο θα είναι στον αέρα για να μάθουμε και τι έκανε ο Άρης στο φιλικό του με την. Με την Γκένγκ, ναι, ο Άρης, με την Γκένγκ. Τα έχω μπερδέψει, έχω ζαλιστεί. Μετά στα καπάκια θα βγάλουμε και τον Σταύρο. Θα πάει έτσι κανονικά σε ρί. Επικοινωνία μαζί μας σε μεσική FM κενό. Μήνυμα αποστολή στο 54526. Με το που τελειώσει ο Χρήσανθος, Χρήστο, θα βγάλουμε στα καπάκια τον Σταύρο. Ωραία. Για να έχουμε τελευταίο μισάρο να ακουστεί και η φωνή των ακροατών. Κρίμα είναι. Έτσι. Σε 5 λεπτά βγαίνει ο Χρήσανθος. Σε 5 λεπτά. Λοιπόν. Μπορείτε να βγείτε. Ανοίγουμε γραμμές μέχρι να βγει ο Χρήσανθος. 23 10 287 888. 287 888. Μπορείτε να μας καλείτε. Απλά αν είναι κάποιος στον αέρα και εκείνη την ώρα βγει ο Χρήσανθος, πολύ απλά ευγενικά θα τον πετσοκόψουμε για να πάμε στον Χρήσανθο. Μηνυματικά FM και ο μήνα μας ολίσω 54-526-54-526. Κοκόρης Παναγιώτης του Γεωργίου, 13.000. Μισό. Ναι. Σας διαβάζει ο Παναγιώτης, όμορφα με το σκοτώνουμε, έτσι. Ναι, έτσι. Όμορφα, ωραία, έκανες δουλειά. Ναι. Σας διαβάζει. Όχι όλους, διαβάζω τους 4. Σας διαβάζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας πώς δεν βγήκε, πώς δεν μπαίνει στη Βουλή για ακόμη μία φορά ο Παναγιώτης ο Κοκόρης. Ξεκάθαρα χρειάζεται ευχέλαιο. Ξεκάθαρα, πάμε. Τέταρτη από το τέλος, Ευθυμή Ιωάννα του Ταξιάρχη, 14.910. Μπαίνει. Η Άννα η Ευθυμίου μπαίνει, εγκυμονούσα μητέρα, ναι. Γεννάει από μέρα σε μέρα. Καλή λεφταριά λοιπόν. Συγχαρητήρια στην Άννα την Ευθυμίου. Ωραίο όνομα του μπαμπά της Ταξιάρχης. Σύντροφος καλού φίλου, να είναι καλά τα παιδιά, που έχει δουλέψει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά
που κατεβαίνει η Άννα Εφημείου. 14.910 ψήφους. Γιούπι! Φωνάζει το σπίτι του Δημήτρη Κούβελα του Σωτηρίου. 14.468 ψήφοι. Πρώτο-τελευταίο Ταχιάος, 13.421. Και Κοκόρης Παναγιώτης του Γεωργίου. Του Γεωργίου είναι και ο Ταχιάος, έτσι. 13.318. Ούτε τιμητικά. Δηλαδή, περίμενε. Η διαφορά Δημήτρη Κούβελα, ναι, με Νίκο Ταχιάο. 1.100 ψήφοι. Είναι 1.100. Και του Κούβελα με Παναγιώτη Κοκόρη. 1.000. Όχι 1.000. Ναι, ρε φίλε. Κάτσε, ο Κοκόρης είναι πάνω από τον Ταχιάο. Όχι. Όχι. Τότε πώς είναι 1.000 ο ένας. Το Ταχιάο μου είπες. Του Κοκόρη, αγόρι μου. Του Κοκόρη με τον Κούβελα. Του Κοκόρη με τον Κούβελα. 1.100. 1.100 αυτό. Ναι. Μπράβο. Ναι. Τέλος. Ναι. Αυτό. Έτσι. Κρίμας. Έτσι δεν μπήκε. Λοιπόν, αγαπημένος μου Νίκος Δένδιας, Υπουργείο Εξωτερικών. Α, τον γουστάρισε αυτόν. Τον πάω τον Νίκο Δένδια. Συγγνώμη, τώρα βγάζουν την μπιμπίκια. Τα ονόματα λέει κανονικά αυτοί πρέπει να είναι. Α, μείνει ο Κικίλιας. Ο Χρήστος Ταϊκούρα ήταν σχεδόν σίγουρο. Πάρτε. Ανοίξτε τους ομπροβαστούς, πάρτε τα όπλα σας. Μπουμπουλίνα ή Μπαλατζινού. Ο Σταϊκούρα ήταν σχεδόν σίγουρο. Υπουργείο Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο Εργασίας ο Γιάννης Οβρούτσης, σχεδόν αυτόματη επιλογή αυτή. Και για Υπουργείο Άμυνας, όπως είπε ο Παναγιώτης, ο Βασίλης ο Κικίλιας. 2310-287-888 μπορείς να βγεις και να μιλήσεις για ό,τι θες. Κυρίως όμως το βασικό θέμα είναι τι πρέπει να κάνει ο Πάνος ο Κοκόρης για να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έλεος, περιμένουμε ιδέες, είτε τηλεφωνικά είτε μηνυματικά. Για την καταμέτρηση των ψήφων έτσι και την σειρά, να ευχαριστήσω τον Άκη τον Ιταλό, τον οπαδό του Άρη. Ασχολούνται αυτοί ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Πάρτα Νάχης, Παπαδόπουλε, ρίχτα. Άννα Μαρία, Άννα Μαρία Κοκκού, λέει χλεβαστικά ηρωνικά ο Γιώργος ο Ιταλός, με χαρακτηριστική ασέβεια σε... σε μία, από τις... αυτή. Σε μία από τις πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη, την Άννα Μαρία, την τέως βασίλισσα της Ελλάδος. Πανέμορφη γυναίκα. Εκεί μέσα έχεις πίεση, ε. Θα... Πού? Στο τέτοιο, στην Καλαμαριά, στην Αρετσού. Στο Παλατάκι. Παλατάκι, ναι. Πολλοί κόσμος έχει πει. Ναι. Πολλοί κόσμος έχει πει. Τι είναι. Κάτι είχε εκεί πέρα εκείνη η μέρα. Είχε εκδηλώσει, είχε παραθυναλός. Ναι. Εγώ μπήκα όταν ήταν ανοιχτά. Ήτανε... Συνήθως κλειστά είναι όμως, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε. Ναι. Το Παλατάκι. Ναι. Είναι μία ακόμη απόδειξη, ναι, του πόσο τραγική είναι αυτή η χώρα. Φυσικά, αντί να προσελκύεις κόσμο, ρε φίλε. Είναι ίσως το πιο όμορφο σημείο της πόλης. Βέβαια, ήξερα που ήταν. Τσαμούρια. Πιστεύω ότι. Πείτε μου, ρε παιδί μου, την πιο καταδικασμένη χώρα του κόσμου. Που τα παιδιά πεινάνε, δεν έχουν να φάνε, ας πούμε. Κυνηγάνε να φάνε ζωντανή κατσαρίδα, ας πούμε. Θα το είχανε αξιοθέατο και με είσοδο. Εμείς το έχουμε κλειστό. Και ρημάζει. Μπορούσαν να γίνονται εκεί 1.000 πράγματα. Έχεις δίκιο. Και τίποτα να μην γίνεται. Ναι. Μόνο να είναι ανοιχτό, ναι, σαν μουσείο, σαν ιστορικό μνημείο, σαν χώρος, έτσι. Και να πηγαίνει για τη βόλτα του, να το βλέπει όλος ο κόσμος, Έλληνες και ξένοι. Ξένοι και Έλληνες. Βλέπει απέναντι όλη την πόλη, όλο το Θερμαϊκό, πραγματική μαγεία. Εγώ μπήκα... Όταν στα πλαίσια του Παραθυναλός, πριν από, αν χρόνια, θυμάμαι καλά, 5 με 6 χρόνια, ναι, Παναγιώτη, αρχές Σεπτέμβρη, έπαιξε εκεί ο Παύλος ο Παυλίδης. Ναι. Στα σκαλιά μπροστά. Με δέος κοιτούσες, λέει. Μαγική βραδιά. Ναι. Έχω βγάλει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ακόμα τις βλέπουμε. Τα αρνητικά δεν τα εμφάνισες. Έγινε, είναι στο κινητό. Και είπατε ζημιά. Κινητό φωτογραφίες έβγαλες εσύ. Ναι. Εσύ, ναι, ναι, από κινητό. Το προηγούμενο έβγαζε. Βέβαια, ναι, ναι, κάτσε καλά. Θα πάτε. Όσοι πάνε πλάκο τη ήταν. Όσοι τις είδαν, πάθαν πλάκα. Τι έπαθε, χάλα στο κινητό. Ναι. Δεν χάνει τις φωτογραφίες. Να δω τώρα το κυνηγάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, το κυνηγάμε αυτό. Αυτό. Με δέος κυνηγάμε. Είναι μεγάλος ο χώρος πίσω. Δεν ξέρω. Έχει, είναι, ναι, έχει πολύ, ναι, πράγμα. Μπήκες και μέσα στο κτίριο. Μπήκα μέσα, ναι. Μπήκες μέσα. Πώς είναι μέσα. Στα κάτω, μόνο κάτω. Ναι. Μόνο κάτω σε δύο χώρους. Ναι. Βασικά ήταν δεξιά ο χώρος για τον γκρουπ. Ναι. Το είχαν διαμορφώσει έτσι. Καλά και ο άλλος χώρος που δεν μπορείς να μπεις δεν νομίζω να έχει τίποτα. Παναγιώτη. Κάνα τούβλο θα έχει, κανένα. Παναγιώτη. Παρατημένη κατάσταση. Πω, πω. Πονάει η καρδιά σου. Ναι. Δηλαδή είμαστε, πιστεύω, ξεκάθαρα η μόνη χώρα. Έτσι, έχεις δίκιο. Ξεκάθαρα η μόνη χώρα. Δεν το σχολιάζω καν. Ο χώρος είναι πραγματικό αραβούργημα. Το σημείο είναι, δεν υπάρχει. Έρχεται ένας Βρετανός, ρε φίλε, και ξέρει εκεί πέρα είναι το σημείο. Εκεί πέρα ζούσε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Και είναι αυτός, αυτή που όλοι με την το Βασίλισσα. Κυβερνείο, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Δεν θέλει να το επισκεφθεί, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Βρε και αναρχικός. Ναι. Και κομμουνιστής και οτιδήποτε, ναι, δεν το λέω. Ναι. Εντάξει, κάποιοι, μην ακούμε τώρα κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε και βασιλικοί, βασιλόφρονες. Ναι, όλοι μόνο. Εντάξει.
Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να γίνουν εκθέσεις ζωγραφικής στο προάβλιο, να γίνονται συναυλίες, να γίνονται κοινωνικές εκδηλώσεις. Γίνονται... Είμαστε πραγματικά, ξεπερνάμε τα όρια της τραγικότητας. Και πώς και έγινε εδώ σαν άδεια παραθυναλός, ας πούμε. Τρία events γίνονται το χρόνο εκεί πέρα. Δύο, ένα, κανένα. Μία ή δύο χρονιές έγινε και παραθυναλός. Ενώ και εκεί. Και γιατί και άλλους χώρους και στο τόπο απέναντι γίνονται. Νομίζω μία. Νομίζω ήταν μόνο εκείνη. Ναι. Άντε να κάνω λάθος, να ήταν δύο. Ναι. Νομίζω μία, μόνο εκείνη εκεί. Είχαν γίνει εκείνη τη χρονιά καμιά 4-5 live. Ναι. Είχαν γίνει. Παραθυναλός πόσες μέρες κρατούσε. Δεν θυμάμαι τώρα, Παναγιώτη. Ναι. 10, 12. Ναι, ναι. Απλωμένο. Ναι. Μια μέρα πήγε εσύ, μόνο Παυλίδη είχε πάει. Εγώ μόνο Παυλίδη. Από ό,τι θυμάμαι, ναι, μόνο Παυλίδη. Ναι. Ναι. Έχουμε Χρυσανθό. Mm. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο μακρινό και αφιλόξενο Άρνεμ της Ολλανδίας για να ακούσουμε τον αδερφό Χρύσανθο Τσαλτίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρύσανθε. Γιατί είναι αφιλόξενο. Το Άρνεμ. Μακρινό και αφιλόξενο. Παιχνιδάτο, δεν το εξηγώ αυτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Όπα, Χρύσανθε. Sorry, πρέπει να σε κόψουμε. Sorry, θα πάμε στην Αθήνα. Ορκίζεται νέος υπουργός αθλητισμού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάτσε, αυτό είναι καλό. Καλό. Αυτό είναι δικό σου και δικό μου. Καλό, ωραίο. Τι, δηλαδή, τόσο καιρό που ήταν υπουργός ο Σταύρος Κόλκας παίζει ρόλο. Σωστό. Ωραίο. Ωραίο. Βασικά, πώς μπαίνει στην προετοιμασία του Άρη Χρυσάνη, 18 εκεί πέρα στην. Εσένα να μην σε νοιάζει. Ρωτάω, εσύ γιατί είσαι ακόμα εκεί. Γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί η προετοιμασία. Ιουλίου έχουμε κάθε σήμερα. Μέρα και ένα γκολ, κατάλαβε. Σου είπε 8 Ιουλίου φεύγει. Στο είπε το. 8 Ιουλίου έχουμε σήμερα. Εσύ γιατί είσαι εκεί. Γιατί έχει φάει 8 γκολ ακόμα. Εσύ που έβγαζες γλώσσα, γλώσσα και έλεγες ότι ο λαός του ΠΑΟΚ δεν θα βγάλει τον κούλι. Ποιο δεν έλεγες. Τρελός, ρε, γιατί τίποτε και δεν άκουσα. Το είπε, ήμουν εδώ. Από τα σκαμπίλια των Βελγολανδών έχει αλέψει. Δεν έλεγες η ανατροπή έρχεται και τέτοια. Είπα ξύπα. Α, είπα ξύπα. Σαν τον Τσίπρα. Εγώ ξέρω, αν δεν υπήρχε η καυτή πατάτα του Σκοπιανού. Αν δεν υπήρχε η καυτή πατάτα του Σκοπιανού, πάλι ο Κυριάκος δεύτερος και κατεδρομένος. Αλλά. Έρχεται. Γιατί φίλε, 31% πήρε στη Θεσσαλονίκη. Όλοι τον ψηφίσατε. Θεσσαλονίκη, όλοι μια χαρά! Αυτό το είπα! Χρήσατε αυτό, είπα! Όλοι είστε, όσοι είστε στην Αλφα Θεσσαλονίκη, όλο ο ΠΑΟΚ ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και γι' αυτό βγήκε ο Κυριάκος τελικά. Όχι ο Κυριάκος. Ούτε έναν άνθρωπο δεν μπορούσε να βγάλει. Έχω Χάρη Καστανίδη. Δεν βγήκε ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος με όλα ΠΑΟΚ. Με όλα πάνω του, όλα ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ήμασταν χθες στην προετοιμασία. Πλήρωσε το γεγονός ότι μπορείς να το χαρίσει σαν Λουτσέσκου της πολιτικής. Παράτησε την ομάδα και έφυγε. Είδα το. Θα γυρίσει τώρα, πρόσχε τι λες. Εντάξει. Εγώ λέω τώρα ότι θα γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Θα του βάλουν το δεύτερο. Και εκεί του κουμπαμπέμπει με εγώ. Πρόσεξε τι λες. Σε προφυλάσσω τώρα. Τι καλώς μπλίζε. Κοίταξε προφυλάξει την άμυνα σου, τι έχει γίνει. Ναι. Η άμυνά μου μια χαρά ήταν προχθές. Μόνο τρία. Μια χαρά. Είναι πρόοδος και αυτό από πέντε. Το μόνο τρία, Παναγιώτη, είναι με δύο πέναλτι που δώσε ο απίθανος αυτός τύπος που έκανε το διαιτητή. Ναι. Το ένα πέναλτι το πιασε ο τερματοφύλακας, το άλλο το δέχτηκε. Και ένα γκολ στο 90 σε offside. Όταν μπήκαν μέσα ο Τσακαλίδης, ο Κλεμέντε, ο Μπακαλιάνης και ο Μπακούτσης. Τότε τα έφαγα τα δύο τα γκολ, τα τρία. Σε όλο το μάτσο έμανε, Χρυσανθέ. 90 λεπτά, ναι. ο Έμαν. Και ο Έμαν θα παίξει και με την Αϊτχόφεν. Ναι. Γιατί ο Κουέστα και ο Λάρσον γυρίζουν πίσω. Αυτοί γυρίζουν πίσω. Λόγω των προβλημάτων που έχουν τραυματισμών. Για να κάνουν και πιο επισταμμένες εξετάσεις, αλλά και για να μπορέσουν να τρέξουν ένα πρόγραμμα από θεραπείας πιο σφιχτό, πιο αυστηρό, για να προλάβουν τα παιχνίδια με τους Κύπριους. Λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος... Ναι. Ο Ματίγια πάντως... Ο Ματίγια πάντως σήμερα μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα, την πρωινή προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγο. Και πλέον περιμένουμε τον Σάσα εδώ, τον Λούκας Σάσα. Ο οποίος, αυτό πάει, τελείωσε έτσι. Τελείωσε αυτό πάει. Ναι, μιλούσαμε για αυτόν την Παρασκευή, αν θυμάστε. Την Παρασκευή το βράδυ δώσαμε την είδηση στην εκπομπή του Στέφανου Σωτηρόπουλου ότι συμφώνησε ο ποδοσφαιριστής. Δεν τελείωσε τυπικά. Έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει εργομετρικά και να υπογράψει. Ο θρύλος του και την Τετάρτη θα είναι εδώ πάνω. Και πλέον αυτό το οποίο απασχολεί μεταγραφικά είναι ο Ιμπάνιες. Αριστερό μπακ Αργεντίνος με γεμάτες χρονιές στην Τουρκία, με εξαίρεση την περσίνη, που δεν ήταν γεμάτη η χρονιά του. Καλή περίπτωση, πολύ καλή περίπτωση και ακριβή περίπτωση για τα δεδομένα. Πόσα? Αυτή τη στιγμή
Τι συνέχεια εσένα. Δεν ρωτάω, να μαθαίνω, ρε φίλε. Μα μην μαθαίνεις. Μα έλεγε θα βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Πάρ' την κεφαλιά σου τώρα. Έφαγε κεφαλιά. Λοιπόν. Α, μπράβο, ρε. Γιατί ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, επειδή νόμιζε ότι σου έδωσε τα τηλεοπτικά την Παρασκευή, πανηγύριζε την Παρασκευή για τα τηλεοπτικά. Χαμένε. Πάλι εκτίθεσαι. Τώρα, σε εδώ τώρα. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις αδικία. Μη φωνάζεις για αδικίες τώρα. Όχι, φυσικά. Άκουσες τι είπε. Έμεινε εκτός βουλής η Χρυσή Αυγή για να βγει πρώτος ο Κούλης. Άκουσε το. Καλά έκανε και έμεινε εκτός βουλής η Χρυσή Αυγή. Δεν ήξερα ότι. Καταλαβαίνουμε τα συμπεριμούρα σου. Στην πρεμούρα σου για το μεγάλο. Η ελληνική λύση πήρε τους ψήφους. Ό,τι μπουρδα σου προσφέρει. Πόσο πήρε ο Βελόπουλος, ρε φίλε. 4%. Ναι. Άμα το προσθέσει το 3% το προηγούμενο τη ποσοστό. Α, εκεί πήγε, μάλιστα. Μπούφε, μπούφε. Έτσι το ερμηνεύεις εσύ, δεν πειράζει. Μακμπούφε, να σκοτσέσαι. Πώς θα το ερμηνεύω, όπως θες να το ερμηνεύεις εσύ. Όχι όπως θέλεις εσύ. Που τη Δευτέρα ο Βαρέλα είναι παιχτάρα, την Τρίτη είναι άχρηστος και την Τετάρτη είναι καλός. Που ο Λουτσέσκου είναι ο μεγαλύτερος από το Χάτζη την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι ο Τσαουσέσκου. Κάτσε λίγο από πίσω, ακούγεται ο Παντελίδης, φωνάζει. Θες να κλείσουμε, όχι. Α, θα συνεχίσεις. Ηρωνία στον κύριο Χρύσανθο. Τελειώνατες ηρωνίες. Ηρωνία στον κύριο Χρύσανθο. Ηρωνία. Μετά το καλοκαιράκι. Σήμερα παίζετε με Ερτχόβεν, σήμερα παίζετε, σήμερα. Την Παρασκευή. Α, την Παρασκευή. Θα έχει τη δυνατότητα ο coach να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές πλέον, χωρίς να έχει παιχνίδι ενδιάμεσα. Και την Παρασκευή είναι και το πιο δυνατό, όπως αντιλαμβάνεστε, τεστ για τον Άρη, κόντρα στην Eindhoven, η οποία είναι μια ομάδα η οποία έχει νικήσει στο παρελθόν τον ΠΑΟΚ. Βαν Μπρόγκελεν. Μάρι, πόσα γκολ τους είχαν βάλει. Τι καρφί ήταν τώρα αυτό, ρε εσύ, τους ανθρώπους. 3, 4, 5, 6, 8. Ναι. Χάσαμε, ναι, ναι. Φίλε, χάσαμε. Τι ναι, ναι, και γράφανε, θυμάμαι στο Μετροσπορ τότε ήμουνα, έγραφε ο φίλος μου Νίκος, μαφία. Ναι, στο ένα ρε φίλε και γίνει σφαγή με τον Μπάγεβιτς που χάσαμε 4-1. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον εκεί έγραψε το κανονικό σκορ. 4 φάγαμε κανονικά. Δεν πήγαμε στην Ουγγαρία να λένε. Είναι μύθος τελικά. 12, 14, 9, πόσα ήταν. Αυτά τα. Συγγνώμη, βγήκα. Πρωτοσέλιδα. Καλά, κοίταξε να δεις. Μπορείτε, υπάρχει, θα σου πω το εξής. Είναι αυτό που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνεις και εσύ ως παοξής πάντα. Υπάρχει το γεγονός. Πάει, φύγανε ρε. Τι εφιάλτης είναι αυτός, ρε φίλε. Έφυγα, τελείωσε. Υπάρχει το γεγονός της καθολικής ευνοιάς από το συγκεκριμένο κόμμα ως κυβέρνηση, με τροπολογίες. Με αυτό που πήγαν να κάνουν με την ΕΠ και δεν μπορούσαν και δεν τους πέρασαν. Κάτι που πήρες πέρσι εσύ από αυτή την κυβέρνηση. Ο Ζουράρης βγήκε. Κάτι που πήρες εσύ πέρσι από αυτή την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Τον βγάλανε οι παοξίδες. Τα τηλεοπτικά ο Άρης από την ΕΡΤ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν ήταν η Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς που λες τώρα είναι η επιτομή. Ποια επιτομή? Η επιτομή της προπαγάνδας. Άντε ρε χαμένε. Άντε ρε χαμένε. Χαχάνιζες πέρσι το Σεπτέμβριο. Είμαι ο μάγκας του Βορρά και τα πήρα, έτσι έλεγες. Τέτοια έλεγες. Δεν έχω πει ποτέ. Φούσκολες και τα στήθησα σαν παγώνει εδώ μέσα. Άσε τώρα. Είναι η επιτομή της προπαγάνδας σας. Ποια είναι η επιτομή της προπαγάνδας? Είστε οι πιο ευνοημένοι και από τον Ολυμπιακό πλέον. Με τα 40 ή 44, σήμερα αυτά πάνε να σα δώσουν τώρα. Κορόιδο πιάστηκε ο δικός μας. Θα αρχίσεις να φωνάζεις με την εβδομάδα εσύ. Ναι. Θα αρχίσεις να φωνάζεις. Ναι. Άντε να ανοίξουν και τα σιρτάρια. Γιατί διαβάζω το Λαμπαντουάρι, να ανοίξουν τα σιρτάρια. Ναι. Άντε πιάσαν. Άντε να ανοίξουν τα σιρτάρια. Γιατί πιστεύεις ότι είναι για σένα, για τα σιρτάρια? Για ποιον θα είναι, ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση να γράψει κάτι άλλο για το. Φοβάσαι. Έχεις μιγά. Όχι φυσικά. Εκτός αν προλάβεις η ΕΕ και τον πάρει. Η επιτομή της προπαγάνδας που είσαι, η επιτομή της προπαγάνδας που είσαι, είναι το εξής. Σου δίνουν 50. Κικίλια στο Αμίνι, δεν κάνεις εκεί πέρα μια ζωή στο Βέλγιο. Και μόλις δίνουν ένα στους άλλους, φωνάζεις για αυτό το ένα που πήρα, για να το εξισώσεις με τα 50 που παίρνεις. Έρχονται τα 12 μίλια. Αυτό κάνεις μια ζωή. Το κάνεις με το 44, το άρθρο 44. Μιλάς για 44. Με το άρθρο 99, που μπήκες και εσύ στο μπάσκετ του άρθρο 99 και με περισσότερα μάλιστα από τον Άρη. Αυτό κάνεις μια ζωή. Τώρα λοιπόν, ξεκίνησες Μάρια με την. Βρήκες τη δήλωση να ξεκινήσεις με τη δήλωση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Που τόσες φορές επικαλούνται ο διπλανός και πολλοί άλλοι, που είχε πει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Λάθος. Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι και ο Παΐσιος. Θέλω απάντηση από σένα, απαιτώ σωστή. Έτσι ξεκινήσαμε. Δεν είναι ο Παΐσιος. Ο Παΐσιος όμως, ο Άγιος δεν είναι σε καμιά εικόνα. Ο Ιβάν είναι σε εικόνα.
Ναι, όντως. Αυτό ναι, αλήθεια είναι. Χρυσανθέ, ερώτηση. Μπορείτε να το βγάλετε και πιο άγιο από τον Παΐσιο, βέβαια. Ερώτηση. Βάλαμε ερώτηση. Βάλαμε το πρωί ερώτηση. Και έχουν έρθει καμιά 6-7 μηνύματα. Ποιος δεν βγήκε και πάλι, δεν μπαίνει και πάλι στη Βουλή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι άδικο. Ο Κοκόρης. Μπράβο, ρε σκύλε. Ναι, εννοείται. Το στείλαμε πώς θα. Δεν υπάρχει. Είναι πάντα πρώτος επιλαχών. Ναι. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω πρώτος επιλαχών είναι ο Ταχιάος. Κάτσε, συγγνώμη. Για με τον Κοκόρη. Ο άνθρωπος τι δεν κάνει καλά, ειλικρινά. Θα βγω το μεσημέρι σήμερα, το είπα. Με το Σόβρακο δεν έξω. Έχει προφανώς, δεν έχει προφανώς κομματική στήριξη, ρε φίλε. Ναι. Άντε, πες μας τώρα για την προβλήματα του Άρη ένα λεπτό. Έχεις. Θα φύγει για 9 λεπτά για τον Πάο. Έλα, πες μας. Δεν έχω πει τίποτα για τον Μπάουκ, φίλε. Σωστά, λέει. Τι... Είπα για τον Ματίγια, είπα για τον Λάρσον. Είδες που είσαι η επιτομή της προπαγάνδας. Παρακούει ο κόσμος. Είπα για τον Ματίγια, τον Λάρσον, τον Κουέστα. Σου έδωσα τρεις ειδήσεις. Σου έδωσα τις μεταγραφικές με τον. Ναι, σου ρωτάω πόσα λεφτά και δεν πας. Και με τον Λούκα Σάσα. Και παρόλα αυτά εσύ λες ότι μιλούσα για τον Μπάουκ. Αυτό, γι' αυτό είσαι προπαγάνδας. Μα σε ρωτάω, ρε φίλε, αυτό ο Σάσα Μπάστα. Ο Σάσα Μπάστα από την Τουρκία. Πού έπαιζε στην Ακαρακουτσού, πού έπαιζε αυτό. Καλά, ηρωνεύεσαι, ρε Μαουρίτσιο. Ο Σάσα Μπάστα. Θα βάζω το κάνε μου, το μου μάθε έρωτα. Όταν πέφτει ο Σάσα Μπάστα. Πάλι θα δαγκώσει τα χιλάκια σου, πάλι θα δαγκώσει τι έφτιαξε και δεν κέρδισε ο Άρης. Άσε τώρα, μην παίρνει αέρα. Πε μου, αλληλεγγύρια τώρα, πόσο. Τι συμβόλαιο να το κάνει. Εγώ να μην πάρω αέρα. Τώρα που σου κόβεται ο βασικός λόγος, ο βασικός αέρας που είχες όλο αυτό το χρονικό διάστημα 4 χρόνια. Κράτα μικρό καλάθι, αγόρι μου, γλυκό. Και play-off έχουμε και τα περιδωρικά γκέλες φέτος. Δεν θα φάμε το κυνήγι το περσινό. Μη στεναχωριέσαι. Θα κάνουμε και κάπου γκέλες. Εντάξει, οκ. Okay, το πρωτάθλημα. Τον τάρου θα το πάρουμε για τρίτη σερή χρονιά. Μη στεναχωριέσαι. Μπερδεύεσαι, φίλε. Δεν θα φας κανένα κυνήγι. Δεν θα φας κανένα, γιατί δεν έφαγες ποτέ κυνήγι. Είσαι ψεύτης που λες για κυνήγια. Είσαι ψεύτης. Απλά δεν θα έχεις την καθολική περσινή εύνοια. Δεν είχε καμία θα γίνει. Θα έχεις φέτος διαμαρτυρία. Απορώ γιατί πήγες Βελιολανδία, αφού τα δίχτυα δηλαδή και δώρη. Έλα, γύρω να πεις να βγάζουμε κάποιον. Ή τον Σάββατο, τον παίρνουμε τηλέφωνο, να φωνάζει λίγο. Τον προβάζει. Εσύ δεν έχεις αντιληφθεί. Το κατάλαβες, το σκέφτηκε αυτό πραγματικά. Να μην πας Ολλανδία, το σκέφτηκε. Εσύ δεν έχεις αντιληφθεί όμως, Παπαδόπουλα, ότι δεν γίνεται να λες τα ίδια που έλεγε την Παρασκευή. Ποια, δεν το έχεις καταλάβει. Τι έλεγα. Παρασκευή, τι έλεγε, για πολλά. Εγώ έλεγα τα ίδια και πριν και μετά. Ναι, εγώ εσύ τώρα λέω. Δεν μπορείς να λες τα ίδια γιατί. Αναγκαζόμαστε να δεχτούμε τα 7,5 εκατομμύρια τα ψίχουλα της ΕΡΤ. Τι να κάνουμε. Καλά, τι να κάνεις. Το λέω, τι είπα. Δεν είναι ψίχουλα. Η κυβέρνηση δεν έχει υπογράψει για τα 7,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Όχι, α. Όχι, έχει κάτι κάποια αχλάδια εδώ πέρα. Όχι, α. Θέλει, Χρυσανθέ. Δεν έχει υπογράψει. Ναι. Θέλει Πέμπτη γιατί Παρασκευή τελευταίο... να λείψει, μπορεί. Πέμπτη Παρασκευή να λείψει, μπορεί. Όχι, εκεί θα είναι, εκεί. Εντάξει, οκ, εγώ. Μιλάς εκ του ασφαλούς, επειδή έπιασε κότσο την κρατική τηλεόραση εσύ πέρυσι και πήρες τα λεφτά. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Δεν τρέπεσε λίγο. Αυτό ακριβώς σου λέω. Όταν λες ότι πήρα κότσο με 2 εκατομμύρια και εσύ παίρνεις 7,5. Πάει να πει ότι όχι μόνο είσαι ξεδιάντροπος. Δεν είμαι ξεδιάντροπος. Όχι μόνο είσαι. Ας μου δώσει Νόβα 8 να πάω στην Νόβα. Προς ενημέρωσή σου, ούτε τα 7,5 θα πάρεις, ούτε από την Νόβα θα πάρεις. Θα το δούμε αυτό. Προς ενημέρωσή σου, να ξέρεις. Θα το δούμε αυτό. Κάτσε τώρα να μπει. Ο άλλος από τη Σουηδία ήρθε. Όχι ο τέτοιος ο Αριανός εκεί πέρα που είναι και παγκόσμιο. Ναι, κάτσε να μπει η Ανούλα τώρα, υφυπουργός αθλητισμού που τη βρίζατε συνέχεια τη φίλη μου την Ανούλα. Τραγική, τραγική. Τη φίλη του Ασλαμά, την κολλητή του Ασλαμά. Με το βλέμμα της Αγελάδας. Μου γέμιζε εκπομπές κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα γεμάτο εκπομπές και Τρίτη με την Ανούλα την Καραμαλή. Ενώ ο Βασιλιάδης είχε το βλέμμα το ξεκάθαρο της νίκης. Πάντως πονηρούλης φίλος. Ούτε ο Βασιλιάδης την Πέμπτη, ο λαός του Άρη είπε κάτι στον κύριο Βασιλιάδη. Μας έχεις γραμμένους, θα σε γράψουμε κι εμείς. Μπράβο. Όλος ο κυτρινόμαυρος Πειραιάς λοιπόν δεν τον ψήφισε. Μπράβο. Και δεν μπήκε στη Βουλή. Με τον Κού, γιατί θα γίνει που θέλει, που θα κάνει καταγγελία λέει, για τον Όφη για τα 2,5 εκατομμύρια. Θα βάλει και ένα Πάοκ μέσα ο Κούγιας. Γιατί έχει σχέση ο Πάοκ με τον Όφη. Όχι, αλλά λέω μήπως ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πει ρε παιδί κάποια λογική έλεος. Ο οποίος που 2,5 εκατομμύρια έτσι απλόχερα ο Όφη. Βγάζει Κρήτη, έχει τουρισμό, έχει τα πάντα. Φίλοι. Δύο μέρες πριν τις εκλογές. Δεν χρειάζεται και ο Όφη. Για αυτά βέβαια δεν λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, χωρίς να ξέρει ότι ο Όφη πλέον δεν είναι στο δικό του. Ναι, μα τα πει αυτά στην πέστη χρονιά που τα άλλαζε συνέχεια. Όπως ο Βόλεμα τα αποτελέσματα. Όπως ο Βόλεμα τα αποτελέσματα έλεγε την εβδομάδα. Κατάλαβε αυτά έλεγε. Με το όπως βολεύω πας εσύ. Όχι, την πραγματικότητα, τα γεγονότα. Όχι. Και όταν άλλαξε ο Όφη, ενώ ακόμα υπήρχαν συναριανοί μου που λέγαν το παράρτημα του Πάκου, δηλαδή τους λέω όπα, χαλαρώστε. Δεν είναι, έχει αλλάξει.
Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Άλλαξε ο Όφη. Και στην πορεία είδαν κάτι δανεικούς από άλλες ομάδες κτλ. Μπράβο. Δεν μου λες. Το μια ομάδα, μια πόλη εκεί πέρα στο Βόλο. Μήπως δεν θα πάτε εκεί πέρα, πάρετε κανένα φημί. Παίζει τίποτα. Εμένα, γιατί λες. Σιγά σιγά τη στέλνετε όλη την ομάδα προς τα εκεί. Πέντε δανεικούς έχετε δώσει μέχρι. Εμένα λες. Κάτσε, στέλνετε προς τα εκεί το μέλλον. Εγώ έμεινα στους τέσσερις. Ο πέμπτος ποιος είναι? Και πέμπτο πήρε. Α, πήρε και πέμπτο. Ναι, άντε. Πέντε δανεικούς. Χρήσανθε, Θωμάς Στόντον. Νομίζω κάπως έτσι. Α, ο Λιρατζής το παιδί. Νομίζω αυτός πήγε. Το δεξί αριστερό μπάκι. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά να περάσει. Έχει ο Ράτσι Μπουράδικο Βόλος. Το ρεύμα στο παλέ το πλήρωσε. Σουλή Μαρκόπουλο, με τι το πλήρωσε. Γιατί να πει το ρεύμα στο παλέ που το λες, γιατί το λες, δεν απλήρωσε. Ρωτάω, γιατί είναι ψέματα στον αέρα. Ρωτάω, δεν είπα. Αν το πλήρωσε, δεν είπα, δεν το πλήρωσε. Είχες 15 χρόνια στο πλήρωνε η νομαδία. Δεν είπα, δεν το πλήρωσε το ρεύμα, ρωτάω, το πλήρωσε το ρεύμα. Δεν τρέπεσαι. Το Μαρκόπουλο δεν το πλήρωσε. Με διαμάντια της Λάσκαρη. Πάντως, όχι με αυτά που του χρωστάς εσύ ακόμα. Ξέρεις, βρε ξεφτύλα, ότι ακόμα του χρωστάς λεφτά του ανθρώπου και μιλάς για μένα. Το ξέρεις ότι ακόμα του χρωστάς λεφτά. Κάνε το Μοσχοβίτη να σου πει πόσα χρήματα του χρωστάς. Θα τα δώσω τους μισθούς. Δεν τρέπεσε χρωστάς τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τρέπεσε. Δεν τα πάρει. Το που λένε με το σούλι. Θα τα πάρει. Που είπε σε ευχαριστώ Άρη. Που ήρθα εδώ για να σε σώσω. Εγώ έχω το σούλι. Εσύ ποιο θα έχεις προπονητή? Τον Τζέρτζια. Όποιο θέλω θα κατεβάζω, ρε. Θα πετάξω τις φανέλες μου. Θα πετάξω τις φανέλες μου μέσα στο ιδιόκτητο της Πηλέας. Μέσα στο ιδιόκτητο της Πηλέας και θα παραμείνω στην κατηγορία. Καλά. Κάτσε λίγο να επαναξετάσει τώρα η Γουγουά αυτή τη σύμβαση. Διάβαζε το στόμα. Ωραία. Χρήσανθε, επειδή είναι και 35 η ώρα, για να σε κλείσουμε. Ερώτηση Θωμά Στόντον, ο παδού του Ηρακλέους. Ναι. Τα λεφτά. Το 164 που είναι κρυμμένος. Πού είναι ο κρυμμένος? Διακοπές λείπει ο Ανδρομάκος. Τι να κάνουμε. Δεν έστειλε σήμερα. Διακοπές. Δεν έστειλε σήμερα. Διακοπές μόνιμες είναι. Ναι, δεν έστειλε. Μόνιμες διακοπές θα πάει πέσω. Από την κεφαλιά δεν έχει ζαλιστεί. Ηρακλειδέα Θωμάς Στόντον ρωτάει. Τα λεφτά. Ναι, ο Θωμάς και φανταστικό παιδί και μυαλό και ήθος. Τα λεφτά από το δίκλινο που αδειάζει θα επιστραφούν? Ερώτηση στον ρεπόρτερ. Ποιο δίκλινο που αδειάζει? Φάνος που έρχεται με το λάρο, με το λαζόν. Ναι. Όχι ρε φίλα, αυτά αφού έρχεται άλλος να μείνει. Πότε, και είναι δύο διαφορετικά, σε δύο διαφορετικά δωμάτια ήταν αυτοί. Έχουν μείνει μονόκλινα τώρα. Είναι με μόνοι τους οι παίκτες οι άλλοι. Μάλιστα. Πήρε την απάντηση που ήταν λίγο ηρωνική η ερώτηση, κατά τη γνώμη μου. Έτσι πιστεύω, κατά ποινή μου γνώμη, ήταν λίγο ηρωνική η ερώτηση. Ο άλλος ήταν έτοιμος στο βίντεο γύρω Νίλς Χόλγκερσον που θα έρθει μετά εκ Στοκχόλμης. Ο άλλος είναι πιο έτοιμος από όλους, δεν σημαίνει γιατί. Έχει 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Με άλλους όμως. Καλή σχέση έχει, ρε φίλε. Θα θυμάμαι άλλος, δεν μπορεί να τρέξει, επειδή θα έρθει στον Άρη. Άντε, το δούμε. Ωραία. Έγινε Χρήσανθέ μου, έγινε παλικάρι μου. Έγινε Χρήσανθέ μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άντε, ο ουρανός είναι πιο γαλανός. Άντε, παλικάρι μου. Άντε, καλημέρα. Ο ουρανός είναι πράγματι πιο γαλανός. Να είστε καλά. Σε λατρεύω, φιλιά, τσάω, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνουμε στο break. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Εντάχεται τον Παναγιώτη χορηγός. CFD Carpet Κολοκυθάς. Καθαρισμός σκαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορριπαντικά. Καλέστε τώρα στο 2317-62164 και κλείστε ραντεβού. Μέσα 48 ώρες θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από τον χώρο σας. Μαζί μας έχουμε και τις Rumen Calls. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης δεν βρίσκουμε το τσαλίδι αυτές τις μέρες, το βρίσκουμε στην Ολλανδία, αλλά έχουμε σίγουρα τις Rumen Calls. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο rumen.gr. Υγρασία, ζέστη, όλα αυτά ξεχάσετε τα ελαίο. Rumen Calls. Λοιπόν, λατρεμένος Χρήστος, το λατρεύω. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και κατευθείαν φεύγουμε Σφεράτη στο μακρινό και αφιλόξενο Apelnorn της Ολλανδίας για να μας μιλήσει ο Σταύρος Κόλκας για το νέο κύμα που σαρώνει την χώρα της Κεντρικής Ευρώπης που λέγεται Γαϊτανιδομάνια. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Μην υπερβάλλεις. Αγόρι μου, σου κάνω εισαγωγή. Εγκλεζίλα εισαγωγή σου έχω κάνει. Εγκλεζίλα. Ναι, ρε φίλε, απλά επειδή δεν είμαστε εγκλεζίλα και τα πάντα μπορεί να το εξηγηθούν και όλα αυτά τα παιδάκια, ξέρεις, είναι μια λεπτή γραμμή από το να πάνε να κάνουν καριέρα και να καταστραφούν. Εγώ είμαι με, με το καλό τους, με την επιτυχία τους. Ναι, αγόρι μου, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Απλά σου λέω ότι ξέρεις, είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένα τέτοιο παιδί 19 χρονών μπαίνει σε έναν ΠΑΟΚ που είναι ταμπλούχος και δείχνει τόσο θράσος, είναι καλό σε πρώτη φάση. Είναι σαν το μέσο ΠΑΟΚΤΣΙ, όλοι δείχνετε θράσος και έπαρση, λογικό είναι. Στο κλίμα τον ενθουσιασμό τον χαρακτηρίζει έπαρση. Εντάξει, ναι, κοίτα να δεις, ΠΑΠ,
δεν έχουν μάθει να έχουν διακρίσεις σε αυτή την πόλη. Έτσι, ναι. Και πρέπει λίγο να τους εκπαιδεύσουμε. Δεν είναι κακό. Εγώ πάντως ζω για τη μέρα, ζω για τη μέρα που θα κάνεις ερώτηση στον προπονητή του ΠΑΟΚ, την ερώτηση στα πορτογαλικά. Όλοι λέει θα μάθουν πορτογαλικά. Λοιπόν, έχει δύο μεγάλα βαντάζο Γαϊτανίδης. Πρώτον, είναι τα Γιάννηνα. Και δεύτερον, έχει φάτσα, χρώμα, σουλούπι, όλα ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να αποτύχει. Αλήθεια αυτό. Αλήθεια αυτό ότι έχει. Τον είδα, τον πρώτη φωτογραφία και λέω το παιδί είναι ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να αποτύχει, τέλος. Ναι, ακριβώς πώς είναι το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πες μου πώς καταλαβαίνεις έναν την Ηρακλής. Περίμενε, θα σου πω. Θα σου πω. Άκου, τώρα θα σου πω. Ποιος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι άδικο αν μία μέρα δεν φορέσει φανέλα του ΠΑΟΚ. Από αυτούς τώρα, βασικός, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κασεμίρο. Τέλος. Απάντησε σε ένα δεύτερο. ΠΑΟΚ, τέλος. Ναι. Γαϊτανίδης. Ωραία, πες μου, αγόρι μου, τα μούτρα του Ηρακλειδέα ποια είναι. Λάμπρου. Λάμπρου. Τι σχέση έχει ο Λάμπρου. Όταν ο Λάμπρου από τον Πανιόνιο ήρθε σε εμάς. Λέω, αυτός είναι για Ηρακλή. Αυτός είναι για Ηρακλή, τέλος. Ναι, ρε αγόρι μου, εντάξει, πάμε παρακάτω. Αυτό. Δηλαδή θες να πεις με λίγα λόγια ότι ο Κάγκουρας, ξέρω έτσι, εγώ, είναι για τον ΠΑΟΚ και το... ότι ο όμορφος γαλανομάτης είναι για τον Ηρακλή. Είναι δυνατόν ο, ο Μήτρογλου να μην έχει φορέσει φανέλα ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι αλήθεια. Το συνεχίζει, το συνεχίζει. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έπεσε στον Ηρακλή. Όντως, όντως. Η εξαίρεση, η εξαίρεση που επιβιώνει τον κανόνα. Ναι, 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 ο Μαλουμίδης έπεσε. Δηλαδή τι είναι κάτι που λαστρέλα τώρα. Ωραία. Δεν κατάλαβα. Έλα, ο Γαϊτανίδης είναι παίκτης. Αυτό, άκου να δεις, άκου να δεις, άκου να δεις. Γιατί εμέσως γίνεσαι σαν τον Ολέξη Κούγια χθες την τοποθέτηση που έκανε στο Χατζη Νικολάου. Ναι. Ωραία. Είσαι ένας μικρός ενδυνάμει φασίστας. Εντάξει. Ναι. Ναι. Δεν είναι. Είναι κοινωνικός ρατσισμός αυτό που κάνεις τώρα. Εγώ μπορώ να σου πω, φίλε, πολλούς όμορφους ΠΑΟΚΣ. Αγόρι μου, συγγνώμη, να πω κάτι. Ο στόπερ ο Κύπριος, δεκαετία 70 και αρχές 80, Σταύρος Παπαδόπουλος, στον Ολυμπιακό. Τον έβλεπες, λες, είναι για τον Ολυμπιακό, τέλος. Δεν μπορεί να παίξει Παναθηναϊκό το παιδί αυτό. Είναι για τον Ολυμπιακό, τέλος. Μυρίζει λιμάνι. Ναι, ωραία, και ο Παστολάκης μυρίζει λιμάνι και ένα πρωί πήγε στον Παναθηναϊκό. Και ο Βαμβακούλας μυρίζει λιμάνι. Ο Στράτος, όχι τόσο. Ο Βαμβακούλας μυρίζει λιμάνι. Ο Βαμβακούλας μυρίζει, εντάξει. Δεν μυρίζει λιμάνι. Έλα, αλλού θέλει να το πάει, Σταύρο, αλλού θέλει να το πάει. Πώς είμαστε εμείς, πώς είναι αυτό, κατάλαβες. Γαλανομάτι, καλά το έθεσε. Γαλανομάτι, Ξανθός, ωραίο παλικάρι. Που καμισάκι και τα λοιπά είναι Ηρακλής. Άντε, να φορτωθείτε και λάδια για να χαϊδεύεστε σιγά-σιγά. Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν. Ωραία. Προετοιμασία εδώ. Όχι πολλά-πολλά, δηλαδή δύο ομάδες αυτή τη στιγμή βλέπουμε για να χωρίζονται. Η μία δουλεύει ανάπτυξη, κυκλοφορία και η άλλη δουλεύει pressing και τοποθέτηση. Φιλικό έχει αύριο με τη Σβόλε. Μία απουσία έχουμε, αυτή του Καντουρί που προληπτικά έμεινε και τώρα εκτός. Κακό αυτό, γιατί ο Καντουρί είναι το μοναδικό οχτάρι που έχει ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά με το πρωί και θα παίξει κανονικά το απόγευμα στο φιλικό με τη Σβόλε. Αναμένουμε και τον Γιώργο Σαββίδη εδώ, προφανώς να μιλήσει με τον Αμπέλ Περέιρα και να αποφασίσουν το πού θα κινηθούν. Έχει από 4-5 επιλογές, θα πρέπει τέλος πάντων να φροντίσει να πάρει τουλάχιστον μία από αυτές και να έρθει το δυνατότερο σύντομο στην Ολλανδία, στην Ελλάδα, γιατί φεύγουμε εδώ πέρα την Πέμπτη. Πάμε Ρουμανία και γεννάμε τέλος πάντων Παρασκευή ή Σάββατο ξημερώματα. Άρα νομίζω ότι όποια μεταγραφή και αν εμφανιστεί, θα εμφανιστεί στο επόμενο στάδιο που θα βρισκόμαστε εδώ, δηλαδή από 18 μέχρι 28 του μηνός. Αρχίζει και πιέζει λίγο χρόνο, είναι η αλήθεια, με τα κεντρικά χαφ. Σε όλα τα άλλα τα κομμάτια παιχνιδιού, εντάξει, καλά είναι ο ΠΑΟΚ, δεν έχει θέματα, stopper back, τη βρίσκει την άκρη του. Επιθετικούς τέλος πάντων, μεσοεπιθετικούς, καλά εκεί είναι, έχει πολύ πράγμα. Το θέμα είναι ότι στο νευραλγικό σημείο της μεσαίας γραμμής, που ο Μάριος ξέρει γιατί πονάει η μέση του συχνά πυκνά, ναι. Χωρίς τη μέση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Η μέση Μάλιστα. είναι τα πάντα, φίλε, η μέση είναι τα πάντα, ναι, όντως, τέλος. Ακριβώς. Ό,τι ναι, ναι, άρα ό,τι και να λέμε, όσο δεν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα, θα υπάρχει μια ανησυχία δικαιολογημένη από όλους μας. Τώρα, με τις εκλογές ασχολούμαστε εδώ, χθες είναι η αλήθεια. Αυτό με τον Μπέρκ συνεχίζει να υπάρχει, ρε Σταύρο. Συνέχεια λέει γράφουν και τον Μπέρκ. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει θέμα? Εντάξει, γράφουν. Ωραία, εγώ τον θέλω. Ωραία.
Αλλά ο ΠΑΟΚ σκέφτεται αλλιώς. Ναι. Εγώ δεν πληρώνω βασικά, αλλά πάμε παραπέρα. Αν πάρω τον Μπέρκ, τι είμαι αναγκασμένος να κάνω? Ή να θάψω τον Άκπο, ναι. Ωραία, ή να παίξω με Μπέρκ Άκπο, άρα να δημιουργήσω θέμα στις θέσεις που υπάρχει ο Μπίσες Παροστός και ο Μπέρκας. Δεν θα το κάνει αυτό ο ΠΑΟΚ, λογικά. Δηλαδή αν το σκεφτείς λίγο ποδοσφαιρικά, ναι ρε φίλε, καλός ο Μπέρκ, προσωπικότητα, θα μας δώσει λύσεις. Ναι, 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 ναι. Ναι, ο Άκπο με μια καλή χρονιά μπορεί να πουληθεί 10-12 εκατομμύρια. Φόρ 24 χρονών με όλα αυτά τα στοιχεία. Έχει και financial fair play, παιδιά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι πιεσμένος σε αυτό το κομμάτι. Έδωσες 1,5 εκατομμύριο στον Μπέρκ, ωραία. Πώς το καλύπτεις όταν είσαι οριακά? Κάτι πρέπει να δώσεις. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Εγώ σου λέω είμαι υπέρ του Μπέρκ, σαν παίκτης. Για να το σκεφτώ στιγνά ποδοσφαιρικά, τι θα μου δώσει ο Μπέρκ, ωραία, τον θέλω. Ναι, αλλά το κλαμπ δεν σκέφτεται όπως ο Κόλκας. Ωραία, το κλαμπ πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει με τον Άκπομ, πώς θα διαχειρίζεται μετά. Τι θα κάνει με τους άλλους τρεις από πίσω, αν δεν κλείσει το δρόμο του Άκπομ. Είναι πολλά στη μέση. Το στόχο πήρε 1 εκατομμύριο. Τι θα κάνω, θα παραμερίσω το στόχο για να φέρω ένα άλλο 1,5 εκατομμύριο να κυκλοφοράει. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι επισήμως αυτό που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει Μπέρκ. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει Μπέρκ. Μπορεί αύριο να πει ο προπονητής θέλω και άλλο στράικερ. Άμα πει και άλλο στράικερ, πας και τον παίρνεις. Αλλά θα παίζεις με Άκπομ Μπέρκ και από εκεί και πίσω θα έχεις για μία θέση στα αριστερά Στόχ, Πέλκα, Βίσεσβαρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Άντε το Στόχ τον πας και δεξιά. Θα κλείσεις το δρόμο σε Ζαμπά, σε Λιμιό, σε Χιλιαδιό. Ναι, δεν χωράνε, ναι. Δηλαδή έχεις θέμα. Ο Λιμιός πάει δεξιμπάγκο, ρε παιδιά, τελείωσε. Δεν είναι δεξιμπάγκο ο Λιμιός. Ναι, πες το δεξιμπάγκο. Έχει πάγκο, δύο δεξιά μπάκ έχει. Δύο δεξιά μπάκ. Έχει και τον Μάτος και τον Ροντρίγκο, που είναι καλός παίχτης. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι μία κίνηση, το κάνουν οι οπαδοί συνήθως. Ωραία, σκέψου και τις επιπτώσεις που έχει αυτή. Τι αριστερότητες αντιδράσεις θα φέρει. Δεν μιλάμε τώρα στα κεντρικά χαφ που πάω είναι μηδέν. Δηλαδή που παρακαλάνε αυτοί που είναι εδώ να έρθουνε. Είναι και οι παίχτες παρακαλάνε. Αλλά στην επίθεση... Το σωστό στην επίθεση είναι να πάρει πάω και έναν striker που θα είναι πίσω από τον Άκπομ. Γιατί όντως δεν έχει striker. Δηλαδή. Ο Σβιντέρσκι για μένα είναι second striker. Ψεύτον. Εκεί ο Πάοκ θα πρέπει να πάρει έναν παίκτη τέλος πάντων ίσως έμπειρο. Δεύτερος. Που θα είναι διατεθειμένος να μείνει δεύτερος. Ωραία. Και να έχει τη θέση καλυμμένη. Να πάρει και μια ανάσα ο Άκπομ. Γιατί όπως είναι ο Πάοκ σήμερα, άμα θα κάνει 53 παιχνίδια, ο Άκπομ θα κάνει 53 παιχνίδια. Έτσι είναι. Πώς θα τα βγάλει. Ωραία. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία όλη, παιδιά. Okay, Σταύρο μου. Αφήνω με... Χαιρετώ το Γάλανο Μάτι, ξανθό, παραγωγό, φίλο του Ηρακλής. Που το βλέπεις και λες είναι Ηρακλής. Ναι, που είναι Ηρακλής ξεκάθαρα. Είναι ο Λουιζάο του Λίμπερο. Όχι, όχι, όχι. Ο Μάριος, αν θέλουμε να σκεφτούμε τι ομάδα θα μπορούσε να είναι, ωραία, θα ήταν Ολυμπιακός Λιωσίων. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Με τιμά, με τιμά, με τιμά. Αυτό, αυτό. Ωραία, έτσι τρυφερά, Μεγαλέξανδρε, ναι, ναι, βλέπω κάτι Μακεδόνες περήφανος, ναι, λεφίλε και το Μεγαλέξανδρο, ναι και είναι, ναι. Έτσι τρυφερά, ας κλείσουμε. Έτσι τρυφερά, ας κλείσουμε. Καλημέρα, Σταύρο. Τα λέμε το καλό αύριο, παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μάρτιο που δεν μιλήσαμε καθόλου για πολιτικά με τον Σταύρο. Μουσική ανάσα και να ζητήσω προσωπικά εγώ αλλά και ο Παναγιώτης. Πριν το είδα, το είδα σε 1 εκατομμύριο συγγνώμη. Δώσε μουσική, Χρήστη. Λοιπόν, θα διαβάσουμε μηνύματα και μετά θα πάμε σε γραμμές. Προλαβαίνω να βγάλουμε, ας πούμε, και δύο γραμμές για πλάκα. 23-10-287-888. Και διαβάζουμε πρώτα το μήνυμα του 123 που έχει 1000 δίκια να μας κράζει στο δεύτερο μήνυμά του, γιατί πάρα πολύ απλά. Δεν το είχαμε βάλει στην αυτόματη ανανέωση μετά την ανανέωση που κάναμε. Ζητάω συγγνώμη εγώ προσωπικά, κυρίως εγώ φταίω. Το 90% είναι δικό μου. Ξεκάθαρα. Το 90% είναι δικό μου. Το 10% είναι του Παναγιώτη. Έτσι. Γιατί λίγο πρέπει να το νούμε εδώ πέρα. Με τα εγώ έβλεπα τόσο τα μηνύματα ότι είναι παγωμένα και δεν είχα το μάτι του Παναγιώτη. Εγώ νομίζω ότι ήταν ρε Μάρη, γι' αυτό είχα την εντύπωση ότι ήταν. Τέλος πάντων. Ναι, okay. Δεν έχει νομίζω, πρέπει να το λέμε. Αυτό τέλος. Εγώ δικό μου κατά 90%. Δικό μου. Το 90% απαράδεκτος. Ξεκάθαρα. Ο 123 λέει λοιπόν για την πόλη, είπαμε άχρηστη πόλη. Και αναρωτιέται,
αφού είναι άχρηστη πόλη, γιατί κάθεστε εδώ? 123. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ πλέον να φύγω. Δεν μπορώ να φύγω. Αν ήμουν 10 χρόνια νεότερος, θα το έψαχνα για να φύγω. Αλλά σε τι διαφωνείς? Πάνω σε τι το είπαμε? Πιάσε και το πνεύμα. Έχεις το κυβερνείο. Έχεις το κυβερνείο. Έχω περάσει από εκεί. Έχω περάσει από εκεί. Με ξένο, με Ευρωπαίο, το είδε. Είδε το σημείο και έπαθε πλάκα. Και μου λέει, γιατί στεκόμαστε δίπλα, δεν μπορούμε να μπούμε? Τον πήγα δίπλα και στα δέντρα κάτω. Και του λέω, είναι κλειστό. Και ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Θα σου πω, ποιον, Παναγιώτη, θα σου πω ποιον. Ναι. Στο επόμενο μήνυμά του λέει να στέλνουμε μηνύματα αρκεί να τα διαβάζετε. Αλλά εμείς δεν είμαστε φιλαράκι σας. Αλλά εγώ φταίω, αφού είπα να μην ξαναστείλω μηνύματα, πάω και στέλνω. Μην το παίρνεις, όχι, καμία σχέση. Απλά δεν το είδαμε. Τέτοιο, έτσι, καμία σχέση. Εντάξει. Φιλίπα, ανατριχιάζω. Τι κάνεις, τι αστέρι μου, τι κάνεις, ψυχή μου, να είσαι καλά. Φιλιά στον μπαμπά, στη μαμά και στον αδερφό. Χαίρομαι πολύ που βλέπω μήνυμά σου. Έτσι, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, Φιλίπα. Σε θέλω για κάτι. Πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Βαγγέλης από Αριδαία. Βαγγέλης από Αριδαία. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Προσπαθούσα και την προηγούμενη εβδομάδα να σας πάρω τηλέφωνο, αλλά ναι, δεν μπορούσα να βγω στον αέρα γιατί βγάζατε ναι, το, από τον Άρη και από τον Μπάουκ τα παιδιά. Ναι, 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 ναι. Και τρώγαν την ώρα. Ναι, είναι, την αναγκαίο, ώρα. Είναι αναγκαίο κακό αυτό, Βαγγέλη μου. Ναι, είναι, είναι. Ναι. Ο παδός του Αλμοπού και τη ΣΑΕΚ, ο Βαγγέλης. Και άλλη ανανέωση είδα προχθές ο Αλμοπός. Και άλλη ανανέωση. Ναι, ανανεώσαμε άλλους 3-5. Άλλο, απίθανο, μπράβο, ρε, μπράβο Αλμοπάρα. Ο ένας εκ των οποίων είναι βασικός και αναντικατάστατος. Είναι εξάρι, ήταν το καλύτερο χαφ μας. Ναι, ναι. Εντάξει, πάσα μόνο στο 1-1,5 μέτρο είχε αυτό. Ναι, και σουτ ναι, δυνατό, αλλά τα κοψίματά του πολύ καλά τοποθετήσεις. Ναι. Και δεν είναι και κοντός. Ο Τζιόλης με πάσα 1,5 μέτρο έκανε καριέρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και δεν είναι και κοντός. Θα σε ακούσει ο άλλος ολοκληρωτής στον πάρει. Είναι στυλ κάτσα αυτός, αλλά είναι πιο ψηλός. Εντάξει, ωραία. Και ωραία, είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων. Πες το, να ακουστεί το παιδί το όνομά του. Πες το επιθετό του να ακουστεί. Χριστί, δεν το λέω, γιατί είναι τόσο καλός που θα μας τον πάρουν. Τέλος, σε παραδέχομαι. Το πιστεύω, αγαπάς τον Αλμοπό και το δείχνεις. Σε παραδέχομαι. Ναι, γιατί ξέρεις τώρα αυτά δεν έχει συμβόλαια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ξέρω. Και ναι, τώρα λέει ότι είναι ανανέωση, αλλά ναι, μεθαύριο άμα βγει μια ομάδα και τον δώσει στο σεζόν 2.000 με 1.000 ευρώ παραπάνω, έτσι, θα φύγει. Τώρα μιλάμε για λίγα λεφτά. Βέβαια. Παίρνουν τα παιδιά. Ναι. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω για το γυναικείο, το Μουντιάλ, αν είδατε. Δυστυχώς δεν το είδα. Με μεγάλη μου χαρά έμαθα ότι είμαστε πρωταθλήτριες κόσμου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ολλανδία 2-0. Ποια Ολλανδία τώρα, σε παρακαλώ. Θες να μιλήσεις για τον γκολ του Καμερούν με την Αγγλία? Όχι, όχι. Δεν έχω δει τόσο πίσω τα μάτς. Είδα τους δύο τους ημιτελικούς. Τον τελικό, τώρα χτες και προχθές, το μικρό τελικό. Ναι, στο μικρό τελικό. Ήθελα να πω, πρώτη φορά είδα έτσι γυναικείο ποδόσφαιρο ολόκληρο μάτς και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα το χειμώνα θέλω να ψάξω για να βλέπω Αγγλία, Αμερική, Γαλλία. Ναι. Γυναικείο. Προπονητής Αγγλία, προπονητής Αγγλία. Ο Νέβιλ. Φιλ Νέβιλ. Ο Φιλ Νέβιλ. Ναι. 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 Και είπα αντίο, λέει αντίο στην Αγγλία, τελειώνει την καριέρα στην εθνική ομάδα. Η παικτούρα αυτή, το εξτρέμ, 32 ετών. Την ξεχνάω τώρα την κοπέλα. Άντρια. Αυτή που έβαλε το δεύτερο γκολ. Ναι, 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 την έβαλε. Ναι, σταμάτησε, σταματάει την καριέρα της. 31,5. Πεκτούρα, το εξτρέμ. Και είχαν πολλοί Καμερουνέζες, ακυρώθηκε ένα γκολ με το ΒΑΡ και τα λοιπά, ήταν σε μεγάλη ένταση το παιχνίδι. Τώρα το πρώτο τελικό, ναι, της Αγγλίας, ναι. Και μετά βάζει δεύτερο γκολ η Αγγλία, πανέμορφο. Ναι, ναι, ναι. Και στο μικρό τελικό την ακύρωσαν γκολ και στον ημιτελικό. Την Αγγλία και τη Σάρα Γουάιτ συγκεκριμένα. Ναι. Ωραία. Ο Νέβιλ, ο οποίος... Βαγγέλη, πρέπει να... Βαγγέλη, sorry λίγο, είμαστε λίγο πιεστικά. Sorry λίγο. Δεν πειράζει, θα πάω να σας πω... Παλικάρι μου, sorry λίγο, έγινε σήμερα μπάχαλο επειδή βγαίνετε τα δύο παιδιά στο τέλος. Ναι, ναι, sorry. Πάρω, αύριο με θάβριο. Χίλια συγγνώμη, Βαγγέλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Όσο, λέει ο 169, όσο η Βουλή θυμίζει Σταύλο, δεν έχει θέση κανένας πετινός. Υπογραφή Φαντομάς. Τεράστιο μήνυμα τώρα του 184. Διαβάζω πρώτα 523. Χρήστα Γεμιστά, πώς τα φτιάχνεις? Με κοιμάει η ορφανά, άσχετο, του Γιώργου Ταλού. Και τώρα κλείνουμε με το έπος του 184. Λέει, υπουργός άμυνας ο Κικίλιας, που στην πασχετική του καριέρα δεν έβγαλε ούτε μία άμυνα. Θα μπουκάρει κανένα τούρκικο μαχητικό και θα στηθεί να βρει επιθετικό, να πάρει επιθετικό. Το μήνυμά σου είναι κάντο όπως η Βικτόρια. Δεν υπάρχει. Ατελείωτη Αμερικανιά, τεράστιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε και αύριο.
Αναχωρούμε. Εγώ πάω σφαίρα πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Σύγχρονο μαγειρίο, πραγματικά ζωγραφίζει 15-17 ευρώ φαγητά κάθε μέρα. Ανατολική Θεσσαλονίκη, τηλιβεριά πιπερών 2310-868-868. Αδέρφια, ευχαριστούμε για τη στήριξη. Αύριο εδώ, ανάμεσα στα άλλα και διπλές προσλήσεις Βασίλη Παπουσταντίνου. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking week.